Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Αντώνιε, τι κάνετε? Έτσι, σε λίγο θα φύγουμε. Ναι, σωστά. Ένα δίκιο το έχεις. Έτσι, εντάξει. Α πούμε ένα καλησπέρα. Καλά που ήρθαμε να δούμε το φίλο μου τον Νίκο του Παπαδόπουλο, ναι, να πιούμε εντάξει. Και ένα καφέ. Μια χαρά περνάς, καφεδάκι πίνεις. Βέβαια έφερες και τα σχετικά, τα σχετικά από την εργασία σου. Για το φίλο μου τον Ματζιούκη. Έτσι. Ο Ματζιούκης καλά τρώει εδώ πέρα και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Εντάξει. Για τα φιλαράκια μου. Ευτυχώς ο Τσαλτίδης δεν προλαβαίνει τίποτα. Διότι δεν θα έμενε ούτε ψίχουλο. Δεν θα έμενε. Ο Τσαλτίδης καίγεται τώρα. Γιατί καίγεται ο Τσαλτίδης? Γιατί μάλλον ξέρω εγώ. Δεν βρίσκει εισιτήριο να πάει τότε. Με ντρόμο θα το κάνει την μετάδοση. Εντάξει. Γιατί έτσι όλα ευκολία. Εγώ προσφέρθηκα να τον βοηθήσω, να τον βρω εισιτήριο, να τον βρω τα πάντα όλα. Άρα είναι λίγο αλμυρά. Τι αλμυρά? Είναι λίγο αλμυρά. Είναι λίγο σαν φιστίκ. Σαν φιστίκ. Δεν πειράζει. Χορηγίες υπάρχουν, τέτοιο υπάρχουν. Αυτά έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, λίμπερο είσαι. Λίμπερο είσαι. Λίμπερο είσαι και μια που είπα και για χορηγίες, για βασικούς υποστηρικτές. Να ρίξω τους δύο βασικούς υποστηρικτές, γιατί όπως καταλαβαίνετε 9 παρα 10 πάει η ώρα. Γρήγορα θα πούμε έτσι δύο πράγματα και θα ανοίξουμε τις γάμες μέχρι τις 10 η ώρα σήμερα λόγω της συνέντευξης τύπου. Πάω Κάκιαξ, πήγε μισή ώρα αργότερα η εκπομπή του Νίκου Ματζιού και ώρα για μπλε. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή λίγο πολύ ξέρει ο κόσμος την επικαιρότητα, ενώ όσον αφορά είμαστε σε εβδομάδα Ευρώπης, έτσι. Όλες οι ελληνικές ομάδες. Μια γεμάτη Ευρώπη. Γεμάτη εβδομάδα δηλαδή, γενικά. Αύριο πάω 8 η ώρα. Την Τετάρτη ο Ολυμπιακός δεν ξέρω τι ώρα παίζει, να πω την αλήθεια. Και Πέμπτη η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος και ο Άρης, έτσι. Έτσι. Και φυσικά την άλλη εβδομάδα είναι και η. Η Ρεβάνς, το καπάκι είναι όλες οι Ρεβάνς, μέσα μία, δηλαδή δύο εβδομάδες. Γενικά γεμάτος μήνας γενικά. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα ξεκινήσω λίγο, όλοι ξέρετε ότι αν περάσουμε την Πέμπτη, παίζουμε 8 η ώρα στην Νορβηγία, στο Molde. Στο Molde, ναι. Στο Molde, λοιπόν, αν περάσουμε όλοι λίγο πολύ, ξέρετε ότι θα παίξουμε με τον νικητή της αναμέτρησης Παρτιζάν με την... Μαλάτια, ας πω. Μαλάτια. Εγώ προσωπικά τώρα θα μου πεις κολομαντεψιά, έτσι. Δεν ξέρω ούτε τη μία δυναμικότητα της ομάδος, ούτε της άλλης. Θεωρώ ότι θα περάσουν οι Τούρκοι όμως. Να σου πω την αλήθεια. Πληροφορίες μου λένε ότι. Τι σου λένε οι πληροφορίες σου? Η Παρτιζάν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Πέρσι τερμάτισε, ξέρω εγώ, 30 βαθμούς πίσω από τον Ερυθρό Αστέρα και 22 βαθμούς πίσω από την Ρατνίσκη. Και εμείς 30 από τον πρώτο. Αυτή είναι η πρώτη. Ναι, ήταν οι δύο πρώτες. Ναι, και εμείς 30 τερματίσαμε. Δεν, εντάξει, πληροφορίες λένε ότι... Η Μαλάτια τι... Η Μαλάτια θα δω τώρα. Όχι, εγώ άλλο ήθελα να σχολιάσω. Βλέπω εδώ πέρα στους Αριανούς τι γίνεται, ας πούμε, στον κόσμο, στους οπαδούς, παύλα φιλάθλους, έτσι. Μπήκαν για να... Πιστεύω ότι οι Αριανοί από τους οπαδούς στα μίντια... Πέμπτη τερμάτισε πέρσι η Μαλάτια Σπορ. 47 πονταλάκια. Σαν και εμάς δηλαδή. Πίσω από την Τραμπζονσπορ και την Πεσίκη. Δηλαδή πέμπτος ο Άρης, πέμπτη η Μαλάτια, πέμπτη και η Παρτιζάν μου είπες. Καπάκι. Η Παρτιζάν νομίζω βγήκε τρίτη. Θα το δω και αυτό και θα σου πω. Νομίζω τρίτη. Η Παρτιζάν τρίτη βγήκε. Νομίζω τρίτη. Δηλαδή ο τρίτος είχε από τον πρώτο 30 βαθμούς. Άρα εμείς είμαστε πέμπτη. Για έριξω το τέτοιο. Σε αυτά είσαι πολύ καλός όντως, σε παραδέχομαι. Ρίξω. Όχι, εγώ άλλο λοιπόν, ήθελα να πω. Η Παρτιζάν τρίτη, ναι. Τρίτη με πόσο από τον πρώτο, βλέπω 54. Σου είπα, 30 βαθμούς από τον Ερυθρό και Ραντνίσκι καμιά κοσαριά. Ραντνίσκι. Ναι. Ωραία. Με την Τζουκαρίτσκι δηλαδή που θα παίζαμε. Ναι. Θα παίζαμε. Είχαν τους ίδιους βαθμούς. Απλά στον goal average η Παρτιζάν βγήκε. Όχι, εντάξει, σίγουρα δεν τρομάζει. Δεν είναι η Παρτιζάν του παρελθόντος. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι μόνο οι 30 βαθμούς διαφορά. Πιο πολλοί οι Τούρκοι που έχουν λεφτά, αλλά. Ναι, και αυτό το ταξίδι τη Μαλάτια θα είναι. Θα είναι μεγαλύτερο δύση από την Μόλντε. Εγώ άλλο ήθελα να σχολιάσω. Πιστεύω ότι οι Αριανοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πιστεύω ότι είναι από τους πιο δυνατούς. Δηλαδή μπήκαν οι άλλοι, γιατί αυτά τα σχόλια που βλέπω ειδικά από ένα φίλο είναι πριν αρκετές ώρες, πριν 2-3 ώρες, μπήκαν κάποιοι στη διαδικασία να μπουν, λογικά μπήκαν τώρα δεν ξέρω στα site οπαδών της Παρτιζάν, για να δουν ρε παιδί μου πώς σχολιάζουν αυτοί. Καλό. Ο Χρήστος λέει: εγώ θέλω την Παρτιζάν Ζάχο. Εγώ δεν είπα ποια θέλω. Λέω ποια πιστεύω ότι θα περάσει. Χωρίς να έχω έτσι, ρε παιδί μου, χωρίς να έχω. Δεν ξέρω ότι... Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς και φω καμάρι. Για ποιο λόγο Αριανός καταρχήν, και την Παρτιζάν, έτσι. Ναι, εντάξει. Καταρχήν, ακριβώς γι' αυτό πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι αν λέμε το, αν ο Άρης περάσει τη Μόλντε, που είναι πολύ πιθανό, και οι Σέρβοι περάσουν
την ομάδα από την Τουρκία. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν να πάει κανείς στην Ιουγκοσλαβία και να έρθει κανείς στο Κλάνσβιλ. Πιστεύω να το καταλαβαίνετε εκτός αν είστε φελοί. Αν είστε φελοί, πέστε στο Λευκό Πύργο να επιπλέψετε. Εντάξει, δεν νομίζω να πιστεύετε. Αλλά λέω για να ξεκινήσω, να τελειώσω μάλλον αυτό που έλεγα, ότι μπήκαν κάποιοι στη διαδικασία να μπουν, ρε φίλε, μπράβο, αυτό το γουστάρω, πιο πιτσιρικαρία προφανώς, μπήκαν σε τέτοιο να μπουν σε site οπαδών της Παρτιζάν και φυσικά με Google Translate πρέπει να είναι αυτό, γιατί βλέπω... Ο φίλος ο Γιώργος Θοδωρίδης που σχολιάζει από κάτω είναι φίλος. Είναι πολύ αυτός, φίλος. Ναι. Αυτός εδώ που σχολιάζει είναι πολύ φίλος. Φιλιά στον Γιώργο που μας ακούει. Λέει, κάτσε να το πω. Μόλτε είναι νομίζω πιο δυνατό από το Άρισα, με το οποίο μπορούμε, δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι στο Ντοβεμέτσου από την πλευρά του Κέφη. Έχει πέσει πολύ Google Translate. Πάντα αγαπούσα, ο Άρης είναι πιο αδύναμος, αλλά για 100 καλύτερα σου στις κερκίδες. Και ο Μπόγιαν Μπογδάνοβιτς λέει, όχι ο Τριποντάς ο Μπογδάνοβιτς, ο Άρης είναι ο μάγκας, δεν θα είναι εύκολο. Τώρα εντάξει, Google Translate δούλεψε. Άλλος λέει, σκληρός σύλλογος και σκληρό, τα λοιπά. Ναι, έπεσε πολύ Google Translate. Και νομίζω τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη και λόγω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ξέρουν Ιουγκοσλάβικα, θα τα πω εμείς, Ιουγκοσλάβους. Θα περάσουμε το καλό την Μόλτε και για την Παρτιζάν θα μάθουμε πολλά. Καλά, και ας περάσουν για αυτήν, και εγώ σου λέω δύσκολα θα την περάσουν. Έχεις δίκιο. Δύσκολα θα την περάσουν την τουρκική ομάδα. Λοιπόν, ξεκίνησαμε έτσι λίγο ανάποδο, γιατί σιγά σιγά 9 βλέπω. Βλέπω ωραίες φωτογραφίες, Αντώνη. Βγαίνεις στο γήπεδο, ειδικά βγαίνεις ωραίες φωτογραφίες. Μην χτυπάς, είναι αντιραδιοφωνικό. Δεν πειράζει, εντάξει, γιατί και εγώ τι είμαι, δημοσιογράφος. Ψάχνω μια φωτογραφία τώρα για να δείξω το Ματζιούκι, αλλά δεν μπορώ να τη βρω. Λοιπόν, δεν πειράζει, να μην τη βρεις. Λοιπόν, τι έχουμε. Αναχωρεί αύριο Άρης. Επίσημο στην Κάλιαρη ο Ναϊγκολάν. Πού κατάντησε Ναϊγκολάν στην Κάλιαρη, δεν ξέρω και πώς χρονώνει. Λοιπόν, αύριο φεύγει. Να ρε φίλε. Ναι, αύριο φεύγει η ομάδα. Η λύση του τσάρτερ δεν προχώρησε. Δεν βρίσκουν λόγο. Καλά, συγγνώμη. Από ό,τι άκουσα το Χρήσανθο, είπε ότι το πρώτο σκηνικό για να φύγουν με τσάρτερ ήθελε περίπου 130-150 χιλιάρικα και το αποκλείσανε με τη μία. Και τη δεύτερη περίπτωση είχαν βρει ένα τσάρτερ, αλλά επειδή είχε κάνει ήδη πολλές ώρες πτήσεις, θα είχε κάνει πολλές ώρες πτήσεις, δεν του επιτρεπόταν να φύγει να πάει για μόνο. Ωραία, γιατί ψιλοάκουσα, όχι το πρωί πριν φύγω στη δουλειά. Υπάρχει πτήση για Όσλο, νομίζω. Κάνω λάθος, έτσι. Υπάρχει πτήση για Όσλο. Οπότε, κάτσε να δω. Οι άνθρωποι του Άρη έψαξαν την πρώτη στιγμή τη λύση του τσάτου για τη μετάβαση. Συνεπώς, ο Άρης θα αναχωρήσει αύριο για την Αθήνα και από εκεί θα ταξιδεύσει να του. Απευθείας για το Όσλο. Ναι, Άρης, και κεντρινόμαυροι θα διανυκτεύσουν στην νορβηγική πρωτεύουσα και το πρωί τη Τετάρτη θα αναχωρήσουν για το Μόλντε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πα στο Μόλντε, αλλά όλοι. Ως επί το πλήστον είναι μεγάλα ταξίδια. Είναι από 11 έως 18 ώρες. Από 8 έως 18 ώρες ταξίδι. Τι 8 έως 18 με το αεροπλάνο. Γιατί έχουν από 1 έως 2 ενδιάμεσες στάσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ομάδα θα κάνει 2 στάσεις. Αθήνα, Όσλο. Ένα λεπτό λίγο, γιατί μπερδεύομαι με αυτά. Γιατί και ο Τζίμι όταν ήταν από τη Νέα Υόρκη μου λέει. Εγώ λέω ένα λεπτό. Όταν μου λες 8 έως 11 ώρες. Ναι. Όλο μαζί, έτσι. Όχι, εγώ δεν το βάζω όλο. Στον αέρα πόση ώρα θα είναι. Γιατί στον αέρα. Στον αέρα είναι η πτήση, ρε φίλε. Ρε φίλε. Άμα κάθεται άλλο στο αεροδρόμιο και πίνει το φραπεδάκι. Όχι, φίλε. Η ομάδα κάθεται στο αεροδρόμιο και θα πίνει, είναι ταλαιπωρία. Όχι. Εγώ δεν μιλάω για την ταλαιπωρία. Λέω πόσο είναι το ταξίδι. Δηλαδή, άμα. Το ταξίδι είναι μικρό. Υπήρχε... Δυόμιση ώρες. Δεν μπορεί να είναι. Είναι λίγο αυτό που λες. Τρεις ώρες συνολικά εννοεί. Ρε φίλε, να πάω έτσι και υπήρχε αεροπλάνο από εδώ στο Μόλντε. Πόση ώρα είναι. Από εδώ Όσλο είναι 3 ώρες. Το Μόλντε να είναι ακόμα μισή ώρα. 3,5 ώρες. Πώς είναι 3,5 ώρες για να πάμε στην Αγγλία, ήθελε 3. Το Όσλο θέλει 3 ώρες. Το ίδιο είναι. Θα σου πω αμέσως. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Να πάμε στο Μάντσεστερ, ήθελε 3,5 ώρες. Και στο Όσλο θέλει. Ναι, 3,5. Τι υπερβολές, ρε. Μισό λεπτό, θα σου πω αμέσως. Μη φωνάζεις. Φωνάζω, με πιάσε το φωναχτήρι μου τώρα. Έγινα μπουγάτσας. Μείνει έκρηξη. Ναι, τώρα τι ψάχνεις, πόση ώρα. Θα σου πω πώς ακριβώς είναι το Θεσσαλονίκη Όσλο που φαγώθηκες. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί 11 ώρες μου λες και τι 11 ώρες. Επίσημα στην United ο Μαγκουάι. Ετοιμάζεστε, τι το κάνω. Μπράβο, ρε. Δεν τους δίναμε το Βέλεθ. Λοιπόν, προσπαθεί την έκπληξη με Μπαλοτέλη Φλαμέγκο. Άσε αυτό. Αυτά θέλει θλάσσιο Μέση με το καλημέρα. Και πού ακόμα, 32 είσαι, 31 πόσο είναι. Και πού ακόμα. Μια όλα αυτά. Λοιπόν. Θα το ψάξες. Μέχρι να το βρεις, πήγε 9 παρά 2. Να, στόχο αμέσως. Ναι, στόχο αμέσως. Πόση ώρα είναι. Απευθείας δεν έχει καμία πτήση για Όσλο. Η ουσία είναι βέβαια αυτό που λέγαμε και για το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Όταν ξέραμε ότι θα παίξουμε με τη Μόλντε, ενώ δεν είχαμε περάσει καν
το εμπόδιο της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Λίγο έτσι, λίγο το ψιλοκάνουμε και τώρα και εμείς άθελά μας. Την Πέμπτη είναι ένα παιχνίδι, ακούς? Την Πέμπτη είναι ένα παιχνίδι το οποίο από ό,τι φαίνεται, γιατί υπήρχε ένα παιχνίδι χθες της Μόλντε, έπαιζε μέσα στη Βίκινγκ. Μέσα στη Βίκινγκ, 0-2, αλλά στα τελευταία λεπτά. Ναι, στα τελευταία, ψιλοείδα λίγο, να πω την αλήθεια. Και στα τελευταία λεπτά έβαλε τους δύο καλύτερους ποδοσφαιριστές στο δεύτερο ημίχρονο. Κράτησε. Ναι, τους κράτησε. Δεν ξέρουμε το γιατί, βέβαια. Ναι, τους κράτησε. Αυτό είναι, ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί έχει 4 βαθμούς. Γιατί προφανώς στοχεύουν να μπουν στους ομίλους. Έχουν μια διαφορά, όχι ασφαλείας, αλλά από τον δεύτερο. Εντάξει, η Νορβηγία είναι εκεί πέρα. Και θεώρησε ότι, δεν ξέρω τώρα, η Βίκινγκ τι δυναμικότητα ομάδα είναι, να πω την αλήθεια, μόνο από το στοίχημα την ξέρω. Λοιπόν, για να απαντήσω ομάδα στο ερώτημά σου, Αθήνα-Όσλο είναι 4 ώρες πτήση. Όταν σου λέω εγώ. Αθήνα-Όσλο. Αθήνα-Όσλο. Είναι 3 ώρες και 50 λεπτά. Αν βγάλεις το 50 λεπτά που είναι το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δηλαδή, είναι 3 ώρες. Ναι, τέλος. Για το Μόλτε είπαμε. Δεν είπαμε το Όσλο, δεν είναι στο Μόλτε. Το Μόλτε από το Όσλο. Μου είπες 500 χιλιόμετρα. Ναι. Άλλη μία ώρα. Και ένα μισάωρο. Όχι μισάωρο. Μου είπε πριν 500 χιλιόμετρα, μου είπε. Άρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πώς είναι? Θα απαντήσω και σε αυτό. Μην απαντάς σε όλα, έχεις γίνει ο φωτεινός παντογνώστης. Θα απαντήσω και σε αυτό γιατί είσαι περίεργος. Ρε, δεν ξέρω πόσο έκανα να πάω στο Μάντσεστερ. Ψέματα λέω. Ψέματα δεν είπα εγώ τι λες. Τότε σου λέω 3 ώρες και 1 τέταρτο, αν θυμάμαι καλά, 20 λεπτά. Δεν ξέρω αν πήγε μέσω πατρών. Πού να ξέρω. Δεν το πάτησε πολύ γι' αυτό. Δεν το πάτησε τον γκάζι πολύ, έτσι. 50 λεπτά είναι το Μόλντε Όσλο. Να το. Αφού είναι Θεσσαλονίκη, Αθήνα. 4 ώρες ταξίδι. Περισσότερο. Είναι δυνατόν να είναι λιγότερο? Λοιπόν. Λέω ότι δεν είχαμε, δεν ξέρω τι είπαν εδώ και ο Σαλτίδης με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Όσον αφορά, τη δυναμικότητα της ομάδος, ναι, συγγνώμη ρε φίλε, συγγνώμη που πρέπει να φάμε, να την πέσουμε. Είχαμε και ένα τέτοιο. Έχουμε και παραγωγός, ναι, πρέπει να ενημερώνεσαι για τα πάντα. Τι λες ρε φίλε, δεν είμαι δημοσιογράφος, παραγωγός είμαι. Παραγωγός. Τι είμαι, ροδακίνο, τι παραγωγός. Πρέπει να ακούω εγώ, συγγνώμη, εκείνη ώρα να μην κάνω, να μην φάω, να μην κοιμηθώ μία ώρα, να ακούσω. Μα εδώ πέρα λίγο, τι έχουμε να νουρίσει, λίγο. Όχι, δεν χρειάζεται να νουρίσει. Πες μας εσύ. 3 ώρες και 35 λεπτά. Α, 3 ώρες. Θεσσαλονίκη, Μάντσεστερ. Για τη δυναμικότητα, τι είπαν τη Μόλτε, ο κύριος Χρήστος. Δεν είπανε για τη δυναμικότητα τίποτα. Η ομάδα, ο προπονητής έστειλε απεσταλμένο να τη δει. Ναι, καλά, ναι. Εντάξει. Ο κύριος Τερζής ήταν. Ναι, δεν θα λέμε τα ίδια και τα ίδια ότι έχει 16 αγώνες από τον Απρίλιο. Οι αγώνες δεν λέμε. Ότι έχει από τον Απρίλιο. Λένε, λένε κάτι, αλλά δεν λέει και πολλά. Εγώ που άκουσα ανθρώπους που έχουν παίξει η Νορβηγία ή έναν πολύ καλό τύπο που ασχολείται με Νορβηγία, είπε ότι έχει αυτούς τους δύο καλούς παίκτες που τους έβαλε μετά το 70. Ναι. Ότι. Ο Έιπρεμ, κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται, είναι δύο. Ναι. Δύο τα παλικάρια που πήγαν. Αλλά στη Βίκινγκ στάθηκε τυχερή, δεν ξέρω εσύ το είδες το μάτς. Είδες λίγο. Είδα 10 λεπτά, για λόγο. Βρήκα και ένα ψευτολίνκ. Είδα 10 λεπτά. Να μην άρεσε να πάει προετοιμασμένο. Μπορεί να έπεσα στο δεκάλεπτο που δεν ήταν και κάλλι. Για την ακρίβεια είδα στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου. Ένα δεκάλεπτο τέταρτο. Δεν ήταν πολύ τυχερή. Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Και οι άλλοι βέβαια ήταν. Μια ψηλοφάση είχαν οι άλλοι στο 10-15 λεπτό που είδα. Δηλαδή κοιμόσουν άμα. Είχε και πρόβλημα και το βλέπεις αυτό το παιχνίδι. Είπαν ότι δεν ασχολούνται καθόλου με το παιχνίδι, ότι δεν θα έχει κόσμο. Δηλαδή. Με τον Άρη εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ενώ στα άλλα γεμίζει. Ενώ όχι, δεν όχι, ούτε στα άλλα γεμίζει. Γιατί ναι, το πρώτο άθλημα εκεί πέρα λέει είναι το γυναικείο. Πώς το είπε να δεις? Softball. Το γυναικείο handball, νομίζω. Λες, ρε, φίλε. Ναι. Είναι το πρώτο. Καταρχήν είναι μια πόλη. Ποιο μου το πει, 26.000 είναι αυτή η πόλη. Το Μόλντε. Πού πάμε, πού τους βρίσκαμε, πού τους βρίσκουμε αυτούς? Δίπλα στο χωριό του Άι Βασίλη, να ξέρεις, στο Ροβανιέμι. Όχι. Δεν είναι. Για κάνε το Μόλντε. Πόρε, φίλε. Πόσο ηρεμία έχει εκεί, αυτοκτονείς κιόλα. Πόσο? 26. Καλά το είπε. Καλά, άρα οι πληροφορίες μου ήταν ακριβέστατε. Η Κατερίνη έχει παραπάνω, νομίζω. Η Κατερίνη, η Επτάλοφος έχει παραπάνω. Η Κατερίνη μας λες. Η Επτάλοφος πιο πολύ έχει. Πόσο κόσμο περιμένουν, 5.000, 4.000. Τίποτα, δεν θα έχει κόσμο. Λένε, δεν, βέβαια, έχει, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Βέβαια και από την άλλη να λέμε ότι δύσκολα να υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμο του Άρη, έτσι. Με 5-6 μέρες μετά. Αν ήταν το δεύτερο παιχνίδι εκτός, ίσως τώρα δύσκολα. Και πάλι δύσκολα, διότι τα αεροπορικά εδώ είναι πανάκριβα εκεί πέρα. Έκαναν και ένα ταξίδι στην Κύπρο που και εκείνο ήταν ακριβό, έτσι. Οπότε δύσκολα, δεν είμαστε και προκρίσεως. Η ομάδα που έπαιζε η Μόλντε το Σάββατο, το Viking Μόλντε, είναι η 10η ομάδα στην Νορβηγία. Οπότε ναι, εντάξει. Εντάξει. Εγώ επαναλαμβάνω, χωρίς να την έχω δει αυτή την ομάδα, δεν τρομάζει, αυτό είναι δεδομένο. Το ότι είναι προς την Νορβηγία λέει κάτι, δεν λέει και πάρα πολλά. Δύο παιχταράδες μπροστά, ένα James και έναν Ομο. Ναι, ο James είναι ο Μαύρος. Ο Μαύρος, ο Νιγηριανός, ναι. Νιγηριανός είναι αυτός, και εμείς είναι Νιγηριανό. Είναι σημαίνει τη Νιγηρία, δεν είναι? Ναι, Νιγηριανός. Νιγηριανός. Πόσο ετών είναι αυτός? Αυτός είναι 26 χρονών. 26, ο δικός μας 30. 16 συμμετοχές, 7 γκολ.
Και είναι στο 1,88-1,90. Μοιάζει και τον Ιντίγκερ. Μοιάζει λίγο τον Μπράουν, ναι. Μοιάζει και τον Ιντίγκερ. Ο άλλος είναι ο 25χρονος ο Νορβηγός που έχουν ο Ιωάνφο, κάπως έτσι, και είναι 25χρονος αυτός. Όχι, όχι, εγώ έναν Έιπρεμ νομίζω. Έιπρεμ, αυτός πρέπει ένας, να είναι, ο αρχηγός πρέπει να είναι κιόλας. Ο μέσος που πέρασε, νομίζω αυτός πρέπει να είναι, πέρασε και πριν 7-8 χρόνια. Ναι, 17 συμμετοχές, 9 γκολ, Έιπρεμ. Ναι, πέρασε και από τη Μάντσεστερ, αυτό σκέψου να μου. Πέρασε από τη Μάντσεστερ το 2010. Ναι, είδες. Πέρασε και δεν ακούμπησε, γιατί το 0 βλέπω. Και μετά μου λέει, ρε φίλε, εδώ παραγωγός, τα ξέρει όλα. Εσύ τι πέρασε, 0 παντού έχει. Υπέγραψε συμβόλαιο, ρε φίλε. Πέρασε. Πριν από 9 πέρασε χρόνια. Στα 19 του χρόνια. Ναι, πέρασε τα 19 του. Μας άφησε τώρα το Hobbit τον προπονητή. Τι να κάνουμε. 202 συμμετοχές, 34 γκολ. Ναι, αυτός μου είπαν ότι ο φίλος μου Ευθύμης που παρακολουθεί, ο Πατέλιας, ότι είναι καλός παίκτης, μου λέει αυτός. Είναι ο αρχηγός. Klein Mind θα πω. Τι Klein Mind. Τώρα εντάξει, βλέπει 23 συμμετοχές, 4 γκολ. 23 συμμετοχές, 4 γκολ. Μέσος και εθνική παίζει αυτός. Και είναι ο αρχηγός νομίζω της ομάδας. Το λέει ότι είναι αρχηγός. Θα τον εξαφανίσει ο Μιτζέν. Ποιος? Ο Μιτζέν. Ποιος Μιτζέν? Ο Μπάσα. Βέβαια. Μακάρι. Δηλαδή Μπάσα πάλι βλέπεις, έτσι. Ναι, θα μου πεις ποιος θα παίξει. Ο Μπάσα θα παίξει. Δήλωση Ιντέγε. Τέλος η εθνική θα αφοθυρωθώ στον Άρη. Έπαιζε εθνική Ιντέγε. Έπαιζε εθνική Ιντέγε, εθνική Νιγηρία δηλαδή. Πότε έπαιξε τελευταία φορά? Θα σου πω. Λοιπόν, δεν θα μου πεις τώρα. Θα πάμε στο διάλειμμα γιατί 9 και 5 βλέπω. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Μέχρι τις 10 θα είμαστε σήμερα κουτσουρεμένοι. Εκπομπή 28 συμμετοχές, φίλε. 28 πότε ήταν η τελευταία, ρε φίλε. Από το 2000 και μετά έχει 28 συμμετοχές. Ναι, η τελευταία πόσο. Μπορεί να ήταν πριν 8 χρόνια η τελευταία. Τι απει, να έπαιξε 28, δεν είναι λίγες, είναι αρκετές, αλλά πότε είναι η τελευταία. Θα φω τέρμα τέλος η εθνική. Η τελευταία είναι με το Λουξεμβούργο στις 31 Μαΐου του 2016. Άρα τι τέλος από την εθνική. Πρέπει 3 χρόνια τελείωσε από την εθνική. Αυτό δεν τον καλούν. Ναι. Τι να τον καλούμε, αυτά που χάνει. Ναι, δεν πειράζει. Θα ξεστουμπώσει τώρα. Μην τα πούτα. Όλο περιμένουμε. Να ξεστουμπώσει. Θα ξεστουμπώσει. Θα ξεστουμπώσει. Μια χαρά. Κοίτα, να βλέπει πρόοδο. Ήταν καλύτερο. Ήταν καλύτερο. Ναι, μ' άρεσε. Χωρίς την μπάλα μ' άρεσε. Ναι, ήταν καλύτερο. Θα τα πούμε για το μέτριο Άρη της Κύπρου. Δεν τα είπαμε. Δεν τα είπαμε. Δεν ήσουν, δεν τα είπαμε. Δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή γιατί, σαν Ζάχος, δρούν και πολλές γραμμές. Ναι, όντως, εντάξει. Αυτό το έχουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα τότε για να μπορείς να τα πεις μετά. Ωραία, θα ανοίξουμε και τις γραμμές στο 23-10-287-3-8 και 69-45-287-3-8. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Happy birthday, happy birthday. Λέει το τραγούδι, κύριε Αντωνία. Ποιος ήρθε? Happy birthday, λέει. Ναι. Happy birthday. Λέει το τραγούδι. Mad World, είπαμε. Tears for Fears. Ναι. Να μαθαίνεις λίγο. Να μαθαίνεις εκτός από τα αθλητικά, μαθαίνεις και λίγο μουσική. Ναι. Σου μαθαίνω. Αχα. Το πήγα φροντιστήριο. Ναι. Λοιπόν, 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8, επαναλαμβάνω, 23-10-287-3-8, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Λοιπόν, ο Χρήστος ξαναστέλνει, με απευθεία αυτής λέει 4,5 ώρες και με το αεροπλάνο της γραμμής 8 ώρες, με αλλαγές αεροπλάνου βέβαια λέει. 8 το πολύ, ναι, αισιόδοξο σενάριο. Ναι. 8 και κάτι. Ανάλογα, ποια 11, ανταπόκριση. 11 με 18 είναι συνήθως. Ποια ανταπόκριση θα πάρεις. Ναι, έχουμε να πω. Α, ήθελες να πεις κάτι για το παιχνίδι της, που δεν είπες, για το παιχνίδι με, ναι, με την ΑΕΛ Μεσού. Γιατί μετά εγώ θα σε πω στα δυσάρεστα λίγο. Τον πάλι. Άκουσα. Τον άκουσα τον, ναι, κύριο, ναι, Λευτέρη. Εγώ λίγο τώρα διαβάζω εδώ τον πέρα. Κύριο Λευτέρη τον άκουσα. Ναι. Ναι, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, ανοιχτό το τηλεφωνικό. Τίποτα. Μέτριος Άρης. Μέτριος με τρεις παίκτες είναι δεκάδα σε κάκι στη μέρα. Ποιοι? Γνωστό. Ποιοι είναι γνωστό? Ο Κόρχουτ. Ναι. Ο Σούντγκρεν και ο Ματίγια. Ο οποίος Ματίγια έκανε πραγματικά πιστεύω, πολύ. Πιστεύω από τους τρεις, όσο και αν φανεί περίεργο, χειρότερο ήταν ο Ματίγια. Ναι, νομίζω ναι. Ναι. Ήτανε... πρέπει να είναι το χειρότερο παιχνίδι βασικά. Λες και δεν μπορούσε να προσαρμοστεί, τον πήρε από κάτω η ζέστη και δεν ξέρω τι έκανε. Αλλά όταν έχεις τρεις παίκτες σε τραγική ημέρα, γιατί δεν ήταν κακή ημέρα, ήταν τραγική ημέρα, ναι, τους. Ο του Ματίγια ήταν τραγική. Ειδικά εκεί ο Κόρχο που κάνει το τσαφ στο 5ο λεπτό και να γίνει στην ημέρα το 1-0. Μια χαρά την έδωσε την μπάλα. Τι τσαφ. Που τη γύρισε πίσω, πώς τη γύρισε, του φύγει μπάλα. Όχι, δεν του φύγει καθόλου. Κανονικά λάθος πάσα. Δεν ξέρω, τον είδε για. Λάθος πάσα. Για συμπαίκτη του. Ναι, λάθος πάσα. Ναι. Τσαφ είναι όταν τη βρίσκει. Καλά, λίγο... αυτό εννοώ, ναι, εγώ. Ναι. Γίνεται και πέρα το 1-0. Καληνύχτα μετά. Ναι, καληνύχτα, εντάξει, αλλά θα γυρίσει. Το λάθος που κάνει ο Σούντγκρεν που τον περνάει, τον κάνει χαζό 2-3 φορές το αριστερό εξτρέμα από εκεί πέρα. Εκεί 42, και πάει δε... και κάνει εκεί το όμο με όμο. Δεν ξέρω αν το είδε πέναλτι ή δεν το είδε. Εγώ άκουσε. Επαναλαμβάνω. Το σχόλιο μου είναι πάντα το ίδιο. Μπορούσε να το δώσει. Σε άκουσα, θέλω να σε μπορούσε να το δώσει, για μένα δεν είναι πέναλτι. Άμα είναι να το κάνουμε το ποδόσφαιρο μπάσκετ.
Και μερικοί επειδή το. Είναι λίγο άτσαλο εκεί, εντάξει. Ναι, είναι άτσαλο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί συγκρίνουν τις δύο φάσεις που δεν είναι καμία σχέση οι δύο φάσεις, έτσι. Το πέναλ που κερδίζει ο Άρης. Και να μην έχουν τώρα, μην μιλάμε για διετσία οι Κύπροι. Δηλαδή προ Θεού, γιατί είδα κάτι. Καλά, και την κυρία. Έλεγα την κυρία. Δεν έλεγα. Ευγενείου. Πώς με ήρθε τώρα αυτό. Γενεθλίου. Γενεθλίου. Η κυρία Γενεθλίου. Ναι, εντάξει, θα μου πει είναι. Εμένα με κνεύρισε ο Σομπάνος, ο προπονητής τους, να πούμε. Με κνεύρισε. Εκεί που τον πήραξε Ντεμέκ η κριτική. Ναι. Ντεμέκ, ωραίο αυτό, Θεσσαλονικιώτικο. Ναι, τον παραγωγό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Κνευρίστηκα πολύ, α πούμε. Ήμουν εκεί πέρα δημοσιογράφος. Ναι, όχι. Να έχουν παράπονα δηλαδή, στο πρώτο παιχνίδι τώρα δεν έδωσε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ναι. Είπε κάτι ψέματα κάποιο παραγωγό ή δημοσιογράφο Θεσσαλονίκη για αυτό το άθλιο, την άθλια εικόνα τη ομάδα του. Δηλαδή για να το κλείνουμε, γιατί πέρασε το παιχνίδι, σωστά εσύ επισημά σου. Στα δύο παιχνίδια οι Κύπροι θεωρούν ότι ήταν καλύτεροι. Δηλαδή, αλλά αν το βάλουμε ένα κιλό, ήμασταν εμεί καλοί, ενάμιση ίσω. Ήταν καλύτεροι στα δύο παιχνίδια οι Κύπροι. Στο πρώτο δεν υπήρχαν και στο δεύτερο ο Άρης έκανε περισσότερε ευκαιρίε. Εντάξει, και περισσότερες να μην έκανε τις ίδιες. Δηλαδή, και μία λιγότερη να έκανε. Στο πρώτο παιχνίδι πήρε καθολική. Τέλος πάντων. Βλέπω κενά στην ομάδα, θα βλέπεις εσύ. Υπάρχουν κενά σίγουρα, γι' αυτό υπάρχουν. Στο κέντρο έχουμε σοβαρό το πρόβλημα. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν φαίνεται, υπάρχει δεξάρι. Φαίνεται μέχρι τώρα, έτσι. Φαίνεται, δεν ξέρω αν με άκουσες στο σχολείο μου. Φαίνεται η έλλειψη πρώτον του Σιώπη και φαίνεται. Φαίνεται, χωρίς να είμαστε σίγουροι, έτσι δεν έχει παίξει και πολύ. Πόσο έχει παίξει ο Σάσα, 25 λεπτά στο Χαριλάου και εκεί. Άλλα τόσα. Άλλα 20. Άλλα 20. Δηλαδή 45 και χωρίς να είναι και έτοιμος από φυσική κατάσταση. Φαίνεται ότι είναι περισσότερο. Στα δικά μου μάτια, μπορεί να κάνω λάθος, είναι περισσότερο οκτάρι παρά εξάρι. Πιστεύω ότι θα γίνει η κίνηση. Νομίζω μετά τον αριστερό μπακ. Το θέμα να είμαστε καλά με τη Μόλτα να την περάσουμε ή να μην πούμε ότι έγινε αργά η κίνηση. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι ωραίο, γιατί και οι δύο αντίπαλοι που μας έχουν τύχει μέχρι να πάμε στους ομίλους είναι προσιτοί, έτσι. Δεν μας έπεσε κανένα. Και οι τρεις, να πούμε καλύτερα. Ποιοι είναι οι τρεις? Και το επόμενο. Εντάξει. Είναι κρίμα να χαθεί τέτοια ευκαιρία. Τους δύο εννοώ αυτούς που έχουν μείνει. Ναι, εγώ σου είπα και την προηγούμενη φορά ότι εμείς ακούγαμε για μεγαθύρια και τα λοιπά. Όχι, και αυτές οι ομάδες είναι πολύ βαρύ. Να σου πω κάτι, όσο και να φανεί τώρα, επαναλαμβάνω, γνώστες του ευρωπαϊκού τέτοιου δεν είμαστε. Για μένα ούτε η Πράγκα και οι άλλοι ήταν φόβητρο. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα θα είχαν περισσότερο. Η Πράγκα είναι μια ομάδα που έχει χρόνια στην Ευρώπη, έχει εμπειρία. Άλλο λέω. Το φαβορί θα ήταν η Πράγκα, όπως και η Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Δεν θα ήταν όμως ένα μάτς που θα λες έχω αποκλειστεί. Αν και για την Άιντραχτ που λες τώρα, το φιλαράκι μας ο Μιχάλης. Ποιος είναι ο Μιχάλης? Από τη Φραγκφούρτη μου είπε ότι χάσανε πολλούς παίκτες και δεν είναι το φόβητρο που είναι. Ακριβώς. Έτσι μου είπε και ο Μιχάλης. Ο οποίος έρχεται την επόμενη εβδομάδα, έχει τον νου. Το ξέρω, μου το είπε. Άλλο θέλω να πω. Γιατί αυτά τα σχόλια πραγματικά σε αριανοπαρές βρισκόμαστε επί το πλήσον και γίνονται. Εγώ από τη στιγμή που ο Άρης έπαιξε τη Λεβερκούζεν, έτσι, επαναλαμβάνω, η Λεβερκούζεν εκείνη τη χρονιά, Αντώνη, έχασε το πρωτάθλημα. Όσοι μπορούν να το ψάξουν να το τσεκάρουν. Έχασε το πρωτάθλημα από την Μπάγερν, έτσι, την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Τη χρονιά που ήταν ο Άρης με Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρόζεμπορκ και Λεβερκούζεν. Έπαιξε δύο μάτς με τη Λεβερκούζεν. 0-0 στο Χαριλάου, ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Πραγματικά δεν θυμάμαι αν είχε γίνει και φάση αυτό το παιχνίδι. Από μισή φάση πρέπει να έχει ο Άρης και η Λεβερκούζεν και παίξαμε και εκεί μέσα. Που το μάτς πιστεύω πάντα με βάση. Πολύ καλό μάτς και εκεί. Πάντα με βάση εκεί τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα μάτς που έχει παίξει ελληνική ομάδα εκτός έδρα. Και αδικούμαστε από το σχολείο. Και αδικούμαστε. Φλεγάταμε το ποντίκι. Μπράβο. Και επαναλαμβάνω. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω. Εκείνη τη χρονιά η Λεβερκούζεν έχασε το πρωτάθλημα Γερμανίας από την Bayern την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Και όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει. Γιατί εγώ μπορεί να λέω και ό,τι θέλω. Έτσι. Να το τσεκάρω τώρα εγώ. Να το τσεκάρεις όποτε θέλει. Όχι, πότε το χάσε. Το χάσε δεύτερη βγήκε. Λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το παράδειγμα, καμία Eintracht Frankfurt, λέω εγώ, δεν είναι φόβητρο. Εντάξει, σίγουρα θα ήταν το μεγάλο φαβορί. Αλλά όχι ότι έχω χάσει, έχω αποκλειστεί. Εντάξει, δηλαδή αν πέφταμε, δεν θυμάμαι, με Σεβίλη που είχε με κάποιον άλλον, έλεγες αντίο ζωή. Για 7 βαθμούς το έχασε. Ναι, έχασε μετά, έκανε δύο ήττες. Πρώτο τελευταίο τέτοιο ήταν ένα βαθμό. Και έκανε δύο ήττες, δύο τελευταίες αγωνιστικές. Μία ήττα και μία ισοπαλία. Μία ήττα και μία ισοπαλία. Εντάξει, είδες που τα θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτή την ομάδα την παίξαμε σαν τη γάτα με το ποντίκι. Έπρεπε να λήξει 0-3-0-4 και χάσαμε με γκολ του Βιντάλ, του γνωστού Βιντάλ, έτσι που είναι στην Μπαρσελόνα τώρα. Τον καράφλα αυτό, να. Ναι, αυτό το βάλε τον γκολ. Τότε βέβαια ήταν ψιλοάγνωστο, έτσι. Ο Βιντάλ στο 90 λεπτό, στα χασομέρια κιόλας. Λοιπόν,
Άσε τώρα το Κιλκής Γερμανίας, τώρα η Άντραχτ Φραγκφούρτης. Εντάξει. Και όπως σωστά είπε και ο Μιχάλης, έχει αποδυναμωθεί. Έχει αποδυναμωθεί, ναι, οι δύο-τρεις καλοί παίκτες που όντως πραγματικά που κάναν τη διαφορά. Γιατί πέρσι, όντως, μην ξεχνάς, πέρσι έφτασε με ένα βήμα για να πάει στον τελικό του UEFA. Έτσι, αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Τσέλσι η Άντραχτ. Αυτό ήταν το, το φόβητρο. Λοιπόν, μας έχουν πέσει δύο αντίπαλοι που είναι στα μέτρα μας, όπως και εμείς φυσικά είμαστε στα μέτρα τους, έτσι, για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Και είναι μεγάλη ευκαιρία να μπει ο Άρης Ομίλους. Απλά προβληματίζομαι, γιατί σου είπα τις αδυναμίες. Προβληματίζομαι αυτές τις αδυναμίες. Αυτό ήθελα τώρα τη βοήθεια και ξέχασα να το ρωτήσω. Ξέρω την απάντηση, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει βέβαια κάτι. Λέμε τώρα είναι ο Άρης, ο Ατρόμητος και η ΑΕΚ, έτσι. Τον οποίο τον είδα και αυτό, να το σου πω για αυτό μετά. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Άλλο θέλω να πω. Είναι αυτές τις τρεις ομάδες στο UEFA. Δεν ξέρουμε τώρα βέβαια αν από το Champions League αποκλειστεί κάποια και έρθει στο UEFA, έτσι. Οπότε και αυτή να έρθει, ένα μάτς θα το παίξει όμως για να μπει στους ομίλους. Ο Ολυμπιακός όχι, ο ΠΑΟΚ ναι. Ο Ολυμπιακός πώς δεν θα παίξει. Ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από το Champions League, μπαίνει κατευθείαν στους ομίλους του Europa League. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Πώς δηλαδή, δεν θα δώσει μάτς. Δεν θα δώσει μάτς, όχι. Μπαίνει κατευθείαν. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει. Δεν το ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Πάρτε από μένα, γι' αυτό με έχει εδώ. Γι' αυτό σε έχουμε να συμπληρώνει τον τεράστιο. Τον τρισμέγιστο. Τον τρισμέγιστο, έτσι. Τέλος πάντων, ενώ αυτό που λέγαμε, το πώς λεγόταν αυτό, τα έσοδα. Το market pool. Αν λέμε έτσι, λέμε ο Άρης μπαίνει και αποκτούν κάποιο άλλο, αυτό σημαίνει ότι αυτά που προσδοκούσαν, τα που λέγαμε που δίνουν περισσότερα χρήματα φέτος για 7-8 εκατομμύρια που μιλούσαμε, πολλαπλασιάζεται, έτσι. Βέβαια το ίδιο συμβαίνει αν αποκλειστεί ο Άρης. Και μπουνε... Τη δυσκολότερη κλήρωση την έχει η ΑΕΚ. Πιστεύω και ΑΕΚ και ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι ψιλοκαλά, νομίζω. Είναι με μία εκ των Rangers και Midland. Ναι. Ναι. Και τώρα παίζει με τη Λέγκια. Με τη Λέγκια. Και τα δύο είναι παλιά Λέγκια. Εντάξει. Εγώ Πολωνούς γενικά δεν έτσι θέλω. Έτσι όπως τον είδα. Τι τον σου άρεσε. Μετά το 70 ήταν τελείως καρναβάλι, τελείως τσίρκο το παιχνίδι. Αλλά μέχρι το 70 ήταν καλό. Τώρα μου κάνεις να πω ότι. Γιατί έδειξε 7 λεπτά καθυστέρηση. 7, ναι. 7. Και έγινε από 3 το 89, από το 89 που θα πάρουμε το φλό, από το 89 μέχρι τα 7 λεπτά καθυστέρηση μπορούσε να λήξει 3-7. Έτσι, έχεις δίκιο. Τι μου λες, 3-7 μπορούσε να λήξει. Και δεν κάνουμε καθόλου τέτοιο. Βοκάρι 2-4. Αυτό σου είπα, μέχρι το 70 ήταν καλό παιχνίδι, μετά έγινε. Εντάξει, μιλάμε για έγινε το γήπεδο τώρα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το φλό, θα πούμε και για μπάσκετ, γιατί όπως σωστά είπες, υπάρχει συνέντευξη του. Κύριο Αρβανίτη, να ακούσουμε όμως πρώτα το φίλο. Καλησπέρα. Έλα παιδιά, καλησπέρα. Θόδωρε. Έλα, μ' ακούτε. Σε ακούμε, το όνομά σου. Ο Χρήστος, όπως έρεσε με διαδράφω. Έχεις μοιάζει λίγο τη φωνή στο Θόδωρο από τη Γερμανία, τον ΠΑΟΚ. Να σου πω την αλήθεια. Καμία σχέση. Όχι, μακριά από εμάς. Κατάλαβες, για την ομάδα λέω, όχι για τον άνθρωπο. Έλα, πάμε. Λοιπόν. Ναι, ήμασταν μέτροι προχθές. Εντάξει, άκουγε, κάναμε ανάλυση. Τώρα με τη Μόλτη, κοιτάμε τη Μόλτη τώρα, παιδιά. 50-50 πιστεύω είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες. Να τους δούμε λίγο τώρα την Πέμπτη πώς θα γίνει το μάτι εκεί πέρα. Είμαι ψιλοαισιόδοξος. Ψιλό. Όχι, πολύ ψιλοαισιόδοξος. Και εγώ έτσι είμαι. Και εγώ έτσι είμαι. Και οφείλουμε να είμαστε σάχο έτσι. Έτσι, ναι, γιατί να μην είμαστε. Με ποιο παίζουμε, φίλε, με την Μπαρτσελώνα. σιγά τώρα. Εντάξει. Ακριβώς. Και όλα τα αποτελέσματα μέσα είναι. Γιατί τι είναι, θα παίξουμε. Σκοπός να παίξουν ψυχωμένα, μυαλωμένα. Οι ικανότητες υπάρχουν, έτσι, να τις δείξουν στο χορτάρι. Να παίξουν ό,τι παίξανε στο δεύτερο γύρο, λίγο δύσκολο ακόμα βέβαια. Όπως παίξανε στο δεύτερο γύρο πέρσι, άμα μπορέσουν να παίξουν έτσι, έστω κανένα μισάωρο, ρε παιδί μου, θα είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά, πιστεύω. Για μένα το καλό είναι αυτό ότι. Πιστεύω είναι μάτς προπονητή, πώς θα στήσει την ομάδα. Πιστεύω, το πρώτο παιχνίδι μιλάω και το πρώτο παιχνίδι είναι πώς θα στήσει την ομάδα, είναι μάτς προπονητή αυτό νομίζω. Ναι, αν μπορεί να κλειδώσει τη Μόλτε τα δύο τα ατού της, είναι μάτς προπονητή. Για μένα καθαρά αυτό. Όλα παίζω. Ζάχο, τι ναι. Κάτι ψιλοευχάριστα ακούω, ότι κάτι ακούγεται για Ματέο. Δεν τα ξέρω αυτά, πριν να σου πω. Αυτό που αναφέρει το καινούργιο είναι ότι έκανε νέα πρόταση η οποία θα ισχύει μόνο για μια εβδομάδα στη Λας Πάλμας και το Ματέο Γκαρσία, ίδια περίπου πρόταση που είχε κάνει τον Απρίλιο, τον Μάιο που την έκανε, σε τρεις δόσεις το ποσό, αυτά. Να σου πω έτσι μια ξυπνητζίδικη έτσι τέτοια. Δεν ξέρω τι γίνεται με το. Παιδιά, αυτό που δεν ξέρω είναι τι γίνεται με το διαβατήριο του Ματέο. Ακούω ότι δεν το έχει βγάλει ακόμα, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει Αγγλία και τέτοια. Δηλαδή παίζουν πολλά. Γιατί στον Άρη θα έχει πρόβλημα, λέει. Όχι, στον Άρη δεν θα έχει πρόβλημα. Απλά για Αγγλία που είναι τα λεφτά τα πολλά, δεν μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή. Θα σου πω μια. Ξυπνητζίδικε τι λένε αυτέ. Μια έτσι διαβολοσκέψη.
Για πες. Λέει έτσι, έχω ένα φίλο έτσι που ξέρεις, κάνουμε πλακίτσα, τρολάρουμε και κάνουμε έτσι λίγο. Ξέρεις τι μου λέει. Έχει κλείσει, λέει ο Ματέο από τον Ιούνιο, μου λέει, και το κάνει έτσι ο Καρυπίδης. Άκου λίγο, Ζάχο, το σκέφτηκα και εγώ. Να το κάνει δηλαδή τελευταία στιγμή, να το πει σαν έκπληξη, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, αυτό το... άκου, θα είχε βάση. Θα είχε και μεγάλη βάση, να σου πω την αλήθεια, αν δεν ήταν το ευρωπαϊκό, να σου πω την αλήθεια. Τώρα τον έχει ανάγκη. Ναι, δηλαδή, ναι, τον έχει ανάγκη. Βλακεία, το παίρνω πίσω. Θα ήταν μεγάλο συν. Έτσι, ειδικά για αυτά τα παιχνίδια τώρα με τη Μόλντε. Μεγάλο συν. Γιατί αυτό που είπε τώρα ο Αντώνης, το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι, νομίζω η προσέγγιση χωρίς να είμαστε προπονητές είναι μία. Ο Άρης θα κοιτάξει να είναι καλά πίσω. Και να βγει γρήγορα μπροστά. Και εκεί στο πίσω αυτό. Φαίνεται το κενό του Ματέου, πίσω ο Ματέου γυρνούσε και πίεζε. Γυρνούσε και πίσω. Ο Βατζίδης ζόρι. Εντάξει. Άρα αυτό είναι καλή, ωραία σκέψη, έτσι ξυπνητζίδικη, αλλά σκοντάθη πάνω σε αυτό, σε ευρωπαϊκό. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Δηλαδή, άμα ήταν να είχε κλείσει, θα τον έκλεινα έστω, άντε λες, τους Κύπριους, εύκολα, δύσκολα τους περνούσαμε, ας πούμε. Τώρα θα τον είχα κάνει και θα έπαιζε κιόλας πλέον ο λόγος. Λοιπόν, την Πέμπτη θέλω ο Φετβατζίδης γκολ να βάλει. Να ανέβει λίγο η ψυχολογία του, γιατί το χρειάζεται. Άμα βάλει ένα γκολ θα ανέβει η ψυχολογία να του. Να βάλω πρώτο σκόρε Φετβατζίδη. Κοίταξε, μην με ακολουθείς εμένα, γιατί σε είχα ρίξει τον κουβά της πρόγραμμας με τον Βραζιλιάνικο που σου είχα πει. Ναι, 4-0 ήρθε. Δεν σου είχα πει 4-0. Συγγνώμη ρε φίλε, άμα ήσουν ο Νοστράδαμος, δεν θα δούλευες κιόλας, σιγά. Τι είναι δηλαδή. Το ποντένεις και βλέπεις, τι, σιγά. Ό,τι παίζουμε δηλαδή, άμα κερδίζαμε δεν θα δουλεύαμε. Ένα βρουλάκι θα το ρίξουμε, Ζάπο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Χρήστο. Έχω Νίκο Παπαδόπουλο από την αίθουσα σύνταξης. Κάτι θα έχει να μας πει, έτσι. Μπορεί να είναι και για τον Ματέο. Μπορεί να είναι και για τον Ματέο, να ξέρεις. Έγινε, παιδιά, τα λέμε. Να σε καλά, Χριστάρα. Να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον απεσταλμένο, θα έλεγα. Τον Νίκο Παπαδόπουλο από την αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα, Νίκο. Απεσταλμένο στην αίθουσα. Τον τεράστιο Νίκο Παπαδόπουλο. Νίκο Παπαδόπουλο. Ο απεσταλμένο δεν το είπα, πήγα να το πω. Λοιπόν. Βγήκε αποστολή για την Νορβηγία. Πριν από λίγο. Ναι. Κουέστα, Έμαν, Βέλεθ, Σόουζα, Ρόου, Σούντγκραντ, Κόρχουτ, Μπάσα, Λάρσον, Σάσα, Ματί για την κοινή, Μαρτίνες, Τόνσο, Ντουάρτε, Ιντέγε, Δελιζήσης, Κωνσταντινίδης, Φετφαζίδης, Μπακούτσης. Οι ίδιοι δηλαδή, αν δεν ξεφεύγει κάποιος, με αυτούς που ταξίδεψαν στην Κύπρο, αλλά και με αυτούς που ήταν στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Ναι. Χωρίς κάποιο νέο πρόσωπο. Εντάξει, ο Γιουνέσες έως ήταν δεδομένο ότι ήταν δύσκολο να προλάβει να είναι έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος. Θα είναι για το Χαριλάο, θα είναι έτοιμος. Θα φανεί τις επόμενες μέρες αυτό. Κατά πόσο δηλαδή θα σταθεί καλύτερα και θα αρχίσει να ακολουθεί κανονικά πρόγραμμα. Νόμιζα θα έλεγες και Ματέο, αλλά εντάξει. Δεν είπα, Ματέο δεν έχουμε τίποτα. Όχι, δεν έχουμε. Η αποστολή αναχωρεί αύριο το πρωί. Για την Νορβηγία. Mm-hmm. Με Τσαλτίδη μέσα, όχι. Φαντάζομαι τώρα πως ναι, δεν ξέρω. Ναι! Μέχρι αύριο, θα δούμε. Oh. Φαντάζομαι για τον είδα λίγο έτρεχε με το θέμα των εισιτήριων σήμερα το απόγευμα. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα είναι. Θα είναι στην αποστολή. Ναι, και αυτός έτοιμος να προσφέρει. Πιστεύω ότι θα είναι αύριο το πρωί αναχωρεί η αποστολή. Ωραία. Θα την εκτερεύσει στο Όσλο. Στο Όσλο και την Τετάρτη το πρωί θα μεταβεί στο Μόλντε. Για να κάνει και την τελευταία της προπόνηση το Τετάρτη απόγευμα mm-hmm. και να γίνουν και καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι της Πέμπτης. Αυτό τι ώρα είναι την Τετάρτη, έχουμε πληροφόρηση, Νίκο, η συνέντευξη? Όχι, ακόμα δεν έχει βγει κάτι, αλλά λογικά, αυτά γίνονται πάντα γύρω στην ώρα που θα γίνει είναι το παιχνίδι. Έτσι. Άρα δηλαδή πιστεύω, χωρίς να έχει βγει ακόμα κάτι επίσημα, ότι 7.30-8 παρά θα μιλήσει ο Σάββατος. Κατάλαβα. Ωραία. Αυτά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ξεσαλάζει φωνή. Όλο ξεχνάς το τεράστιος. Τεράστιο. Ευχαριστούμε τον τεράστιο Νίκο Παπαδόπουλο. Ηχόχρωμα φωνής πώς αλλάζει. Ευχαριστούμε τον. Συνήθως. Μεταλλική φωνή. Είμαι μεταλλάς μικρός γι' αυτό. Λοιπόν, και μου μείνε. Ξεσαλάζει φωνή συνήθως. Έβλεπα τον Βασίλη. Με ποιο μιλούσε ο κύριο Ματζούκη? Με μία κοπέλα δεν μιλούσε προηγουμένω. Με μια κολυμβήτρια του Ηρακλή. Όταν μιλάς με γυναίκα, πώς αλλάζει η φωνή του. Έλεγε για τον Ηρακλή, φώναζε, έκανε τέτοια. Και έχουμε στην άλλη, πώς είναι, είπε φιλιό. Η φιλιό κάπως. Η φωνή του άλλαξε, μαλάκος. Φιλιό. Ραπτοπούλου. Πας και του Ραπτοπούλου, τίποτα. Τίποτα, έβγαινε ο Ραπτοπούλος ξαφνικά. Λοιπόν. Έχουμε λίγη ώρα, ακόμη δεν είναι 9.30, έτσι. Να ξεκινήσουμε λίγο τα δυσάρεστα, κύριε. Εσύ που άκουσες και live, γιατί εγώ βλέπω εδώ
αποδελτίωση. Είχε μια απάντηση για την. Αυτό που ρωτάω εγώ. Για την πολυήμερη ερώτησή σου. Ναι, ένα λεπτό. Ένα-ένα. Καταρχήν, Δευτέρα έχουμε σήμερα, έτσι. Ναι. Δύο εβδομάδες. Εγώ μετράω, δεν πειράζει. Ναι. Είμαι λίγο κακός και μετράω. Δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες. Ακόμη δεν έχουμε τίποτα απάντηση από τον ΑΣ. Βέβαια, εδώ δεν είναι ένα ψηλό άλοθη, από ό,τι διαβάζω ο κύριος Αρβανίτης στον ΑΣ, που για μένα δεν είναι βέβαια άλοθη. Λέει ότι, αν το διάβασα καλά, λέει ότι δεν πήρε τα οικονομικά στοιχεία που έπρεπε. Δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Ωραία, άμα δεν ήταν, κύριε Αρβανίτη, που η κοινή λογική λέει ότι αν δεν ήταν, εγώ λέω μπορεί να είναι έτσι όπως θα λέει ο κύριος Αρβανίτης. Αν δεν ήταν, βγαίνει και λέει ο ΑΣ, κυρίες και κύριοι, εγώ ζήτησα πορτοκάλια και μου δώσανε βερίκοκα. Έτσι δεν λέει, ρε Αντώνη. Θα βρίσω, ρε Αντώνη. Και συνεχίζει ο Λευτέρης ο Αρβανίτης και λέει: αυτό που έχει ανακοινώσει ο ερασιτέχνης είναι ότι θα ζητήσει εκ νέου τα στοιχεία, ενώ αν δεν γίνει αυτό, θα ζητήσει γάμα σίγμα για να ενημερωθεί εκεί. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε φίλε. Όχι. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Παίρνει τη Δευτέρα τα στοιχεία, έτσι. Εγώ να πω τη Δευτέρα απόγευμα τα πήρε, βράδυ, αν δεν πάει. Την Τρίτη δεν είδε ότι δεν είναι τα στοιχεία αυτά που έπρεπε. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Εδώ τώρα παίζουμε με τις μέρες, ρε φίλτατε. Συγγνώμη, πέρασαν δύο εβδομάδες για να καταλάβει ότι δεν ήταν τα στοιχεία. Και θα ζητήσουμε, πότε θα γίνει αυτό. Πότε, όταν δεν θα μπορούμε να κάνουμε κιχ και θα πάμε στο βυθό της Α2. Πότε, ρε φίλε. Θα απαντήσω με δύο εκφράσεις αυτά που λες του Λευτέρου Αρβανίτη. Είναι κοροϊδία, είναι γελίο. Αυτά είπε ο κύριος Αρβανίτης. Δεν υπάρχει, λέει, ρήτρα εμπιστευτικότητα στο μεγαλομέτωχο. Είναι κοροϊδία, είναι γελίο. Τι ρήτρα εμπιστευτικότητα, δεν βυθιζόμαστε, ρε. Τι ρήτρα εμπιστευτικότητα και βλακίες, τούμπανα. Και λέω εγώ να δεχτώ όλα αυτά που λες. Την Τρίτη δεν είδε ο ΑΣ, δεν ξέρω ποιος θα κάνει, ρε φίλε, δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Αλλά συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Ψηφίδη. Και καθόλου να μην φταίσει, είσαι ο πρόεδρος. Άρα η ευθύνη πέφτει σε σένα. Λέει ότι έχει ανακοινώσει ο ερασιτέχνης ότι θα ζητήσει εκ νέου τα στοιχεία, προφανώς γιατί δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Την άλλη μέρα πρέπει να το κάνει, ρε φίλε. Μετά από δύο εβδομάδες θα τα ζητήσει. Δύο εβδομάδες πέρασαν. Την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα, κύριε, σου ζητήσαμε άλλα στοιχεία και μας έδωσε άλλα. Πώς θα γίνει. Τελειώνει και λέει ότι ο ΑΣ έκανε κινήσεις, αλλά αν και καθυστερημένες. Ναι, εγώ δεν λέω καθυστερημένες. Δύο εβδομάδες πέρασαν, ρε φίλε, και έχουμε 5, πρόσεξε, έχουμε 5 Αυγούστου, έτσι. Το πρωτάθλημα αρχίζει τέλη Σεπτέμβρη και δεν έχουμε παίκτη. Ποιο παίκτη έχουμε? Κανένα. Κανένογλου. Δεν μπορούν να βρουν και παίκτες. Ο Κανένογλου. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Ανέβασα λίγο έτσι. Τους τόνους. Με μικρή. Έγινα μικρός μπουγάτσας. Little Μπουγάτσας, ο οποίος τον είδα μια φωτογραφία, ετοιμάζει, ξέρεις, μια φωτογραφία, το καινούριο μαγαζί και κάνουν τα συνεργεία και κάνουν και δείχνει έτσι. Αυτό εδώ να γίνει έτσι. Είναι μέσα σε όλα ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-3-8, δικό σας, 69-45-287-3-8, συγγνώμη, αλλά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στο μπάσκετ και τι να πω. Να μην, τέλος πάντων. Ύποπτα είναι τα πράγματα, ως πολύ ύποπτα. Δύο εβδομάδες δεν κατάλαβαν ότι δεν ήταν τα στοιχεία και θα ζητήσουμε τα νέα στοιχεία που θα έρθουν πότε για να καταλάβουμε αν. Και πότε καλό Σεπτέμβριο. Και πότε θα κάνεις κινήσεις. Και ξαφνικά θα δείτε μία ανακοίνωση ότι κυρίες και κύριοι δεν μπορούμε τίποτα. Και αυτή η γελιότητα που έγινε με τους Ανικίτζε. Θα παίξουμε μόνο με Έλληνες. Ή δεν θα παίξουμε και καθόλου. Είναι το άλλο τέτοιο. Ή θα παίξουμε μόνο με Έλληνες. Δηλαδή δεν θα κάνουμε νίκη στο πρωτάθλημα. Εντάξει. Αν κινδυνολογούμε, συγγνώμη. Εγώ λέω ότι δεν κινδυνολογούμε καθόλου. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Περάσαμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινόμαυρη η βερσιόν της εκπομπής σήμερα. Αντώνης και Ζάχος πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι τις 10 για άλλα 20 γεμάτα λεπτά. Μέσω μετά Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης, μετά από σχεδόν ένα μήνα μαζί οι δύο τους. Για την εκπομπή Μπαλαντέρ. Λοιπόν, 23-10-287-3-8. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8. Μέχρι να έχουμε γραμμή, αν έχουμε, λίγο διαβάζω αυτά που είπε ο κύριος Αρβανίτης. Λίγο σε αυτό να επικεντρωθούμε, αν θέλεις. Γιατί είπες εσύ ότι όσον αφορά τον ΑΣ, τον κάνει ερώτηση. Προφανώς ο Χρύσανθος την έκανε ερώτηση, ο Νίκος ήταν. Και οι δύο μαζί ήταν. Για το αν συναντηθεί με τον κύριο Γουλιέλμο μετά. Για το αν έχει συναντηθεί, συγγνώμη, με τον κύριο Γουλιέλμο μετά την Γενική Συνέλευση. Λοιπόν,
Θα διαβάσω, να πάρουμε όμως πάντα προηγούνται οι φίλοι. Πάρουμε το φίλο, καλησπέρα. Έλα φίλε μου, εσύ είσαι. Έπεσε ο φίλος. Λοιπόν, 23-10-287-38 για να ξαναπάρει. Για το αν έχει συναντηθεί με τον κύριο Γουλιέλμο μετά την Γενική Συνέλευση. Η πρόταση ήταν δική μου προς τον ΑΣΥΓΜΑ, θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα να κάνει κάποιες κινήσεις χωρίς να φοβάται ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, η οποία θα μπορέσει να τρέξει την ομάδα για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να ρολάρει σε περίπτωση κινδύνου. Αυτή ήταν η πρότασή μου, ώστε να αξιοποιήσει ο ΑΣΥΓΜΑ, να αξιοποιήσει ο ΑΣΥΓΜΑ όπως θέλει. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια πρόταση από φίλο του Άρη να συνεργαστούμε. Εμείς δεν το κρύψαμε και έχουμε πει ότι είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε για το καλό του Άρη. Έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία την επόμενη μέρα, αλλά δεν μπορούμε να βρεθούμε γιατί εγώ ήμουν εκτός και ο κύριος Γουλιέλμος έφευγε για την Αθήνα. Μείναμε στο ότι επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη κτλ. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κλίση και έχουμε φτάσει 5 Ιουλίου. Είπε θα τον πάρει τηλέφωνο και τον έγραψε προφανώς. Ναι. Για να το λέμε έτσι, να το λέμε να μην το κομψά, πούμε κομψά. Το λέμε, ναι. Λοιπόν, έχουμε το φίλο. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας αν θέλετε βέβαια. Μας δουλεύουν αυτοί κανονικά στο μπάσκετ. Ναι. Δεν ξέρω. Την ομάδα πότε θα την κάνουν. Πότε, τελευταία μέρα. Αυτό, δώσε μου ένα λεπτό αν θέλεις. Ήταν η άλλη ερώτηση για το αν μπορεί η ομάδα να πάρει παίκτες και την οργάνωσή της. Και λέει ο κύριος Σαρβανίτης. Είμαστε 5 Αυγούστου. Το πρωτάθλημα αρχίζει πιο νωρίς από άλλες φορές. Σωστό αυτό. Οι σοβαρές ομάδες θα έπρεπε να έχουν κάνει τουλάχιστον το 50-60% της δουλειάς και να μένουν μερικές μεταγραφές εννοείς στο τέλος. Ώστε μετά τον 15 Αύγουστο να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας για μια ομάδα που θέλει να λέγεται σοβαρή και να μπει να παίξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 παιδιά στην ομάδα με συμβόλαιο που μπορούν να παίξουν. Μέσα σε 10 μέρες θα γίνουν όλα. Δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι και η στελέχωση του team, όπου εκεί είναι μόνος του ο Σούλης Μαρκόπουλος. Μετά το τέλος του πρωταθλήματος έπρεπε να πάρθει μια απόφαση για το αν θα συνεχίσει με μπαν ή θα πληρώσει τον μπαν ώστε να γίνουν μεταγραφές. Είναι ευθύνη του μεγαλομετόχου, λέει ο κύριος. Σαν να μας λένε ότι ξέρετε θα παίξουμε Α2 να. Δεν ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ δεν πιστεύω η ομάδα να κατεβεί. Εγώ έχω κάτι τέτοιες πληροφορίες. Έχω ένα φίλο καλό Σαλονίκη μέσα που ξέρει πράγματα και με λέει ότι δεν θα κατεβεί η ομάδα φέτος. Κοίτα, και το πάρει και το πάνε και το τρενάρουν για αυτόν τον λόγο λέει. Άκουσε με. Αυτό αν γίνει μπορεί πολύ γρήγορα θα το κατάλαβω. Εγώ λέω τι κάνει ο ΑΣΥΓΜΑ. Δηλαδή ο ΑΣΥΓΜΑ θα το πω 35.000 φορές το έχω πει. Μάλιστα στην γλώσσα μου. Λοιπόν, 2 εβδομάδες έχει τα στοιχεία στο χέρι τη. Και ακόμη έκανε 2 εβδομάδες για να καταλάβει ότι δεν ήταν τα στοιχεία που έπρεπε να είναι και είναι άλλα στοιχεία. 2 εβδομάδες, ρε φίλε. Την επόμενη μέρα έπρεπε. Δουλειά 5 ωρών. Εγώ λέω από και μία μέρα. Ναι, μία μέρα. Την επόμενη μέρα. Γι' αυτό σου λέω, τα κάνουν αργά. Λέει άστο, να βγάζουν που και που καμιά. Ναι, δεν είναι άστο, πρόσεξε με. Πάμε τώρα, δεν ξέρω πώς λέγεται νομικά αυτό, σε συνυπευθυνότητα όμως άμα γίνει το βουλιάξει ο Τιτανικός που είναι κοντά σου να βουλιάξει, έτσι. Συνυπεύθυνη. Συνυπεύθυνη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος. Εγώ δεν ξέρω αν ο κύριος Αρβανίτης μπορεί να δώσει λύση. Στο παρελθόν έδωσε, έτσι. Αλλά... Σε νέο άνθρωπο. Ναι, ο Αρβανίτης, εγώ δεν πιστεύω γιατί ξέρει για ποιο λόγο. Γιατί και άλλες φορές ήμασταν έτσι και μας έβγαλε και που μας έκανε. Δεν είναι. Ναι. Τα έφερε τα πράγματα και που είναι. Γι' αυτό δεν έχω μια εμπιστοσύνη. Τώρα αυτούς εγώ εδώ, Γουέλμο και Μουέλμο, δεν τους ξέρω. Ο κύριος Γουλιέλμος. Ο κύριος Γουλιέλμος. Για αυτόν τον λόγο. Ωραία. Ο κύριος Γουλιέλμος μπορεί να λέει και να έχει στο μυαλό του οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω κακό. Εγώ λέω από τη στιγμή που βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται. Τι κάνει ο ΑΣΥΓΜΑ και τι κάνει όλο αυτό το πράγμα που λέγεται Άρης. Τι κάνει, ρε φίλε, ποιες είναι οι άμυνες. Αν δεν υπάρχει άμυνα, συγγνώμη, αν δεν υπάρχει καμία άμυνα, να πούμε ότι εντάξει. Να και εγώ να μην λέω τίποτα, και ο Αντώνης και εσύ, και να περιμένουμε, ξέρω εγώ πότε θα πέσει το παγόβουνο, το πλοίο στο παγόβουνο. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν όμως μπορούμε να κάνουμε κάτι, συγγνώμη, 2 εβδομάδες, ρε φίλε, συγγνώμη, μην πω τι κάνουμε τώρα, γιατί θα βγει και κανένα χ να πούμε και κανένα σουρού και θα μας κλείσει κιόλα. Τι κάνουν 2 εβδομάδες τώρα. Κατάλαβε μετά από 2 εβδομάδες, ρε φίλε, ότι δεν ήταν στοιχεία που το έδωσε. Προς Θεού, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας έχουν τρελάνει. Μας έχουν δηλαδή, τρελάνει. Πάμε στο ποδόσφαιρο λίγο καλά, όχι τίποτα. Λίγο καλά το μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ καλά το ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν έχουν σημαδίσει. Έλεος, ρε φίλε. Και τι ζητάμε να μην πέσει η ομάδα. Έλεος. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα ζητάμε να κάνει μια ομάδα να μπορεί να σταθεί μέσα στην κατηγορία. Δεν λέμε τώρα να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Θα το θέλαμε. Αυτή η ομάδα πρέπει τι να είναι, για μένα.
Ναι, ρε φίλε, ναι. Να σταθεί, και πρόσεξε αν να. Αν και ο Άρη την Α2 καθαρίσει τον ελληνικό τον μπάσκετ, αυτό το πάρουν χαμπάρι όλοι. Και αν, κύριε Γουλιέλμο, δεν ξέρω αν μας ακούει, μακάρι να μας ακούτε. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο στον Άρη, θα μας βρείτε έξω από τα σπίτια σας, άμαστε κάθε μέρα. Εντάξει, εντάξει. Τώρα αυτά... Να που ξέρετε, ναι, δεν απειλούμε και ούτε κάνουμε κανέναν τίποτα. Τι τα απειλούμε. Αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο στο μπάσκετ, δεν θα σας συγχωρέσουμε ποτέ. Σε κανέναν σας. Λοιπόν. Δεν είναι τρόπο αυτό δηλαδή με αυτή την ομάδα. Έχετε βουλιάξει. Ποια άλλη ομάδα βουλιάξατε. Αυτή που έφερε το ελληνικό μπάσκετ στην Ελλάδα. Πάτε καλά και ασχολείστε. Να βγαίνετε κάθε μέρα και να λέτε έτσι, 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 έτσι και έτσι. Λοιπόν. Σαν χωριό μας που μαλώνουμε τους γονείς μας για το... Τι να πω ρε φιλάσαι ρε φιλαράκο, μας έχουν τρελάνει να πούμε. Με τον μπάσκετ δεν μπορώ ρε φιλά, άμα πέσουμε στον μπάσκετ θα τρελαθώ με την Παναγία σε λέω. Δεν τα αντέχω στον μπάσκετ. Κοίτα, υπάρχει... Έχει να αριανώσω από αυτή την ομάδα εγώ. Υπάρχει μου. Η σχετική εγώ θα πω. Μωράκι με κάνει Άρη. Κατάλαβες αυτή η ομάδα, δεν μπορώ. Να δω αυτή την ομάδα να ξεφτιλίζεται με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε λέει 4 παίκτες με συμβόλαιο. Όλο το χειμώνα τι κάνανε ρε, δεν τα ξέρανε αυτά που θα έρθουνε. Δεν μπορώ να τους καταλάβω ρε παιδιά, δεν σοβαρά σε μιλάω ρε αδερφέ. Εγώ δεν μπορούσα και είχα την ομάδα, όλο το χειμώνα θα έκανα τη γέννο κάτω να βρω έναν επενδυτή να φέρω έναν άνθρωπο ρε. Εγώ... Και αν όχι να βοηθήσει. Δεν το καταλαβαίνουν, δηλαδή περιμένουν την τελευταία στιγμή να πούμε να γίνει το κακό, να πέσει η ομάδα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έγινε, καλό σου βράδυ. Έγινε, ρε, και συγγνώμη. Όχι, δεν συγγνώμη, δεν υπάρχει συγγνώμη. Εντάξει, καταλαβαίνουμε. Εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσω. Δεν θα έλεγα σε εσά, μακάρι να μα ακούγαν να τα ακούνε. Δεν γίνεται, μα έχουν τρελάνει. Δεν μπορούμε αυτή την ομάδα να τη βλέπουμε έτσι. Ωραία, να είσαι καλά. Δεν γίνεται. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλό βράδυ. Να είσαι καλό βράδυ. Λοιπόν, το σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι εντάξει, είπαμε αυτά έξω από τα σπίτια, αυτά μην τα λέμε και δημόσια, εντάξει. Αν και ο φίλο το εννοούσε διαφορετικά, θέλω να πω ότι. Υπάρχει μια σχετική πρόσεξη, εγώ σχετική θα πω. Βέβαια, όλοι δεν αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα το ίδιο, ούτε τον Άρη τον αντιλαμβανόμαστε τον ίδιο, όλοι μας, και ο καθένας στην ομάδα του διαφορετικά. Υπάρχει μια σχετική εφορία για το ποδόσφαιρο, το οποίο καλύπτει. Έτσι. Ξέρεις πόσο εύκολα φεύγει αυτή. Βέβαια. Ξέρεις πόσο εύκολα φεύγει αυτή. Θα σου πω πόσο εύκολα. Θα σου πω πόσο εύκολα. 3-0 μεθαύριο. Ναι, ναι. Και μετά. Ναι. Πρόσεξε, συμπαρασέρνει και αυτό. Μπράβο. Τότε θα τα θυμηθείτε όλα. Όλα θα τα θυμηθείτε. Και τι κάνετε εκεί στον ΑΣ και γιατί δεν έχουμε παίκτες και 25 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα και είμαστε Φουντόγλου. Τότε θα τα θυμηθείτε όλα. Μη φωνάζουμε 3 μήνες εδώ πέρα, 2,5 μήνες. Θα τα θυμηθείτε όλα τότε. Λοιπόν, το κακό δεν είναι να μην μπορείς. Αδυναμία, εγώ επαναλαμβάνω. Δέχομαι ότι ο κύριος, θα σου πούμε το καλό σενάριο, Αντώνη, ότι ο κύριος Γουλιέλμος έχει κάνει όλα αυτά που λέει, έτσι, που δεν υπάρχει καμία απόδειξη, εγώ το δέχομαι. Το να μην μπορείς από εδώ και πέρα να προχωρήσεις δεν είναι κακό. Αλλά να προσπαθείς να είσαι καντζωμένος και να πάρεις και την ομάδα μαζί σου, αυτό δεν γίνεται. Είναι ύποπτο. Είναι όλη στάση ύποπτη. Είναι ύποπτη. Είναι ύποπτη όλη δεν γίνεται. Και να έχεις και τον ΑΣ 2 μήνες να μην σου πω τι παίζει. Ταύλι. Έχουμε φίλο. Όχι. Λοιπόν. Λογικευτείτε και αυτό δεν ξέρω, εντάξει, και εγώ καμιά φορά πάω στη λογική αυτή που είπε και ο φίλος, δεν νομίζω να είναι το ίδιο να πέσει ο Άρης στο ποδόσφαιρο και το ίδιο να πέσει στο μπάσκετ, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Άντε, δηλαδή να μην πέσει η ομάδα ζητάμε, δεν ζητάμε να πάρει το πρωτάθλημα, να μην πέσει. Και συντοχρόνω να κερδίσουμε χρόνο, μπας και βρεθεί κάποιος άνθρωπος να πάρει αυτό το τεράστιο καράβι για να το οδηγεί στην κορυφή. Και εσείς, και το All About Άρης, κύριε Τσαλτίδη, και το Press Άρης, κύριε Τότσικα, και όλοι, και το Yellow News, όχι μου βγάζετε ο Σχοινάς λέει τη φανέλα του Άρη. Να μην πω για το Σχοινά και για τον Ταλάρα τώρα. Να φέρει καμία εταιρεία ο κύριος Σχοινάς να πάρει τον μπασκετικό Άρη. Ο Σχοινάς με τη φανέλα του Άρη. Μεγάλη δουλειά. Πήρε ο Σχοινάς, ρε παιδιά, ο επίτροπος της Κομισιόν. Τη φανέλα του Άρη. Τι λες, ρε φίλε. Μπορεί να βοηθήσει. Πεθαίνει το μπάσκετ του Άρη. Μία εταιρεία μπορεί να στείλει ένα κολοσσό. Όχι της Ρόδου. Έχει τη φανέλα του Άρη. Ο επίτροπος της Κομισιόν είναι Αριανός. Τι λες, ρε φίλε. Συγκινηθήκαμε. Βοήθεια, πράξεις. Πεθαίνει ο Άρης για 150-200 χιλιάρικα. Έλεος ρε εσύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πραγματικά για 200 ναι. χιλιάρικα. Και εμείς φωτογραφία, το Σχοινά με τη φανέλα του Άρη στο Λευκό Πύργο. Τι λες ρε φίλε.
Μπράβο. Μπράβο. Για 150 χιλιάρικα δεν μπορεί, για 200 χιλιάρικα μπορεί να πάρει ώρες να έρθουν τα μπαν. Πού να ήταν και κάνα ποσό, ήμασταν τελειωμένοι, έτσι. Δηλαδή να ήταν κανένα εκατομμύριο. Εκατομμύριο τελειωμένοι ήμασταν, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέγαμε αντίο-αντίο εκεί στην Α2. Εντάξει. Και εμείς, εντάξει. Το ποδόσφαιρο, ναι, το ποδόσφαιρο είναι το σωστό δρόμο, εντάξει, κάνει βηματάκια, ναι. Έχουν καλυφθεί όλα. Που και εκεί έχουν προβληματάκια με τη ΔΕΗ, βέβαια. Έτσι, εντάξει. Και, οι ΔΕΗ έχουμε προβληματάκια, έτσι. Σωστό είναι αυτό που λέμε, αλλά τα προβληματάκια και θα λυθούν, πρόσεξε. Και οι ΔΕΗ, εγώ επαναλαμβάνω το σχόλιο που έκανα προχθές. Οι ΔΕΗ είναι το γήπεδο του ΑΣ, έτσι. Δεν τη πάει το γήπεδο. Όχι, δεν τη πάει το δεν γήπεδο. Δεν έχουν ευθύνε. Όχι, έχει κάνει λάθος. Και η ΠΑΕ ευθύνη. Και η ΠΑΕ έχει ευθύνη. Εγώ επαναλαμβάνω, πόσα χρόνια ο κύριος Καρυπίδης. 4, 3, πόσο είναι, δεν θυμάμαι κιόλα. Τώρα έχω τσατιστεί. 4 χρόνια. Αυτό είναι ο τέταρτο χρόνο. Ναι. Από αυτά τα 4 χρόνια έχει αυξηθεί αυτό που χρωστούσαμε στη ΔΕΗ ή όχι. Πολύ απλή ερώτηση κάνω. Πόσο ήταν όταν ανέλαβε ο κύριος Καρυπίδης η οφειλή μας στη ΔΕΗ και πόσο είναι τώρα. Είναι λίγο σύνθετο αυτό που ρωτάς, γιατί θα σου πει και ο ΑΣ. Ναι. Ότι και εγώ δεν παίρνω το 10% που δικαιούμαι. Εγώ δεν κατάλαβες. Εγώ λέω να τα πληρώσει ο κύριος Καρυπίδης. Ναι. Εγώ δεν λέω να τα κάνει. Αυτό θα σου πει από την πλευρά ο ΑΣ ότι αν αυξάνεται που αυξάνεται, ξέρω εγώ, ή τι κάνει, δεν αυξάνεται, δεν πληρώνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διακανονισμούς κτλ. Είναι γιατί μέσα σε όλα δεν παίρνουμε και το 10%. Ναι, αυτό που λες είναι σωστό. Εγώ δεν είπα ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που ρωτάς δεν μπορώ να το πω. Πολύ εύκολα μπορεί. Ναι, εντάξει, πολύ εύκολα μπορεί να το πω. Πολύ εύκολα μπορεί. Συγκρίνεις λογαριασμούς, αλλά. Πολύ εύκολα, ρε φίλε, συγγνώμη. Όλα στην Ελλάδα τα κάνουμε δύσκολα, να σου πω κάτι. Όταν θέλουμε να κρυφτούμε. Όλοι τα κάνουμε όλα δύσκολα. Στοιχεία που δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ και εσύ. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Πολύ εύκολα στη ΔΕΗ μπορούμε να το μάθουμε. Πόσο ήταν, φίλε μου, την τάδε ημερομηνία. Μπορεί να είναι και λιγότερο. Πρόσεξε, λέω εγώ. Εντάξει, που δεν είναι λίγο δύσκολα. Πόσο ήταν τότε και πόσο είναι τώρα. Αυτά πρέπει να πληρωθούν από τον κύριο Καρυπίδη. Πώς θα το κάνουμε, να το αλλάξουμε. Έτσι είναι. Εκτός βέβαια του χώρου, θα σου πει άλλο. Εξαρτάται τι συμφωνία έχει γίνει, ρε Σιζάχο. Εντάξει. Μπορεί να σου λέει, εγώ έχω το γήπεδο, αλλά τη ΔΕΗ και το νερό το έχει εσύ. Δεν ξέρει τώρα πώς είναι η συμφωνία. Ναι, ρε φίλε. Πάλι το ίδιο σχόλιο θα κάνω, ρε Αντώνη. Τι είναι κρατικά μυξιστικά είναι αυτά και δεν ξέρουμε τι συμφωνίε. Να βγουν με οι συμφωνίε, ρε φίλε. Και εσύ είπε τώρα ότι δεν δίνει το 10%. Άρα. Η συμφωνία δεν μπορεί να ισχύει. Ο κύριος που έχει εδώ στη φωτογραφία. Ναι. Κύριος Αρβανίτης. Ο κύριος Ψηφίδης. Ο κύριος Ψηφίδης. Όταν μιλούσε πέρσι και πρόπερσι έλεγε ότι δεν παίρνουμε αυτό που πρέπει. Ναι. Αυτό. Τέλος. Να βγει και να πει πόσο είναι αυτό που πρέπει. Ρε στοιχεία, πόσο είναι αυτό που πρέπει να πάρει. Τι είναι, κρατικό μυστικό θα πει. Και αν, πόσο είναι αυτό και αν στις βιτογάμα εθνικές δεν είχε και πολύ λαό το γήπεδο για να παίρνει αυτό το 10% πόσο ήτανε. Ναι. Δεν ξέρουμε για την περσινή χρονιά αν έχει πάρει και τι έχει πάρει. Να βγουν τα στοιχεία στη φόρα, ρε φίλε. Δεν είναι κρατικά μυστικά. Κύριε, ανέλαβες, είχε ένα 600, δεν ξέρω εγώ, 100 ευρώ χρωστούσαμε όταν ανέλαβες. Και έγιναν 120. Ναι. Χρωστάς 20 ευρώ από αυτό, χρωστάς από το 10% ξέρω εγώ άλλα 30 ευρώ. Και εμείς χρωστάμε αυτό είναι, με πολύ απλά τα πράγματα. Τι είναι αυτό που απαραίτητο δηλαδή. Να βγουν όλα στη δημοσιότητα. Απαραίτητο είναι να λυθεί με κάποιο τρόπο το ζήτημα. Απαραίτητο δεν είναι να βρεθεί. Όπως λύθηκε σε διπλανή ομάδα. Αυτό είναι άλλο. Πάμε όπως στο λύθηκε σε διπλανή ομάδα. Σωστό, δεν είναι άλλο. Αυτό. Είναι το πρώτο αυτό. Όπως λύθηκε σε διπλανή ομάδα. Όχι. Να λυθεί και στον Άρη για να μπορεί να λειτουργεί κανονικά ο σύλλογος. Άκουσε με τώρα για να τα λέμε όλα. Η διπλανή ομάδα πήγε και έκανε διακανονισμό. Εσύ δεν πήγε. Να γίνει και στον Άρη διακανονισμό. Να γίνει, δεν πάει να κάνουν διακανονισμό, ρε φίλε. Διότι για να γίνει διακανονισμό στον Άρη ζητάνε ένα τεράστιο ποσό. Όχι, το ίδιο ποσό αναλογικά θα. Εδώ έχει δίκιο. Το ίδιο ποσό αναλογικά. Γι' αυτό μιλάμε. Αφού τι ακούσει εκπομπέ, τα σχολιάσαμε αυτά. Και μάλιστα την ίδια συμφωνία. Γιατί κάποια από τα ποσά που χρωστούσε ο ΠΑΟΚ. Θέλει ένα μεγάλο ποσό από κάποιο. Κάποιο από το ποσό που χρωστούσε ο ΠΑΟΚ. Θα πάρουμε το φίλο που θα είναι και ο τελευταίο. Κάποιο από το ποσό που χρωστούσε ο ΠΑΟΚ, άμα θες τα είχα τα στοιχεία, 200.000 ευρώ, ήταν με διαφήμιση το πλήρω του ΠΑΟΚ. Το αντίστοιχο ποσό. Ανταποδοτικό δηλαδή. Ανταποδοτικό. Ωραία. Το αντίστοιχο. Ήταν 200 από τα 550. Άρα. Και αυτό είναι μια σωστή λύση. Και αυτό μια σωστή λύση. Όχι, το ίδια λύση είναι. Δικαιοσύνη να υπάρχει για όλες τις ομάδες. Αν και το ίδιο πρόβλημα. Πλέον το δηλαδή. Ρεύμα έχει πολλούς παρόχους και έχει γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλεις, βέβαια, έτσι. Νίκος. Έλα, Νίκος, ακούμε. Ρε, παιδιά, αυτό το νούμερο είναι τεράστιο. Δεν είναι ούτε 500.000, ούτε ένα εκατομμύριο. Δηλαδή, τόσο καιρό,
τώρα ξέρω τι γινόταν. Δηλαδή όταν πήγε 500.000 δεν μπορούσα να πει. Να πούμε ότι αυτό το μεγαλύτερο ποσό είναι από την παλιά ΠΑΕ που είναι η υποκαθάριση. Αν μιλάμε για το ποσό τη ΔΕΗ, έτσι. Σωστό αυτό που είναι το παλιό. Το χρέος της παλιάς ΠΑΕ. Η οποία η καθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω του ρυσίου. Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν. Και να δούμε τι έχει πληρωθεί τις τελευταίες χρονιές. Ακριβώς. Αυτό είπαμε. Τι πληρώθηκε πέρσι. Πέρσι πληρώθηκαν 100.000, 250, 40, πρόπερσι. Τι μυστικά είναι αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή έπρεπε να φτάσει εδώ τώρα. Αυτά δεν νομίζω τώρα. Το λέω και στο Ζάχο, το λέω και σε ένα φίλε. Δεν νομίζω ότι είναι στοιχεία που μπορούν ρε παιδιά έτσι να βγουν φορά παρτίδα. Ότι ξέρω εγώ είχαμε 300.000 αυτή τη χρονιά, πληρώσαμε 100. Αυτά είναι τα μπακαλίστικα. Μπρε, άμα πας και σε κάνει μια εκτύπωση, εγώ είχα μια υπόθεση. Αν πήγα στη ΔΕΗ, πήρα τηλέφωνο, στείλω με εκτύπωση μου τα τελευταία δύο χρόνια, θα βγάζει όλα. Τι πλήρωσε, τι ήταν. Ναι, ο Αντώνης λέει, άλλο λέει. Λέει να, δεν είναι καλό να βγαίνουν στην δημοσιότητα. Δεν είναι στοιχεία που βγαίνουν στην δημοσιότητα. Μπορεί να τα πάρει, μπορεί, εύκολα. Ξέρουμε το βασικό ξέρουμε. Ότι είναι χρέη τη παλιά ΠΑΕ. Ένα παιδιά, είναι τεράστιο το νούμερο. Πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο, είναι κοντά σε ένα 300-400, μπορεί να πλησιάζει και ένα εκατομμύριο. Είναι τεράστιο το ποσό. Βέβαια, αυτό που λέει έχει δίκιο, δεν ξέρουμε πόσο είναι, πόσο από αυτό ποσοστία, πόσο είναι στην παλιά ΠΑΕ, έτσι. Το μεγαλύτερο ποσό. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το ρεύμα τώρα και η ομάδα πώς θα πάει πάνω, με τα αεροπλάνα αλλάζει από εδώ. Όσλο θα πάει, θα διανυκτερεύσει Όσλο. Από Αθήνα Όσλο, θα μείνει στο Όσλο και την επόμενη μέρα θα ταξιδέψει για τον Γκραν. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία γιατί δεν κατάφεραν να βρουν τσάρτερ, λογικό είναι. Δεν κατάφερε να βρουν φράγκα θέλει το τσάρτερ. Εντάξει τώρα κοίταξε να δώσει 150.000 για να πάει σε ένα. Είναι πολλά λεφτά για το. Όχι, μάθαμε το νούμερο. 150.000 δεν είναι λίγα τα λεφτά. 150.000. 150.000 λέει ήταν το τσάρτερ για να πάει. Οπότε εντάξει, μια μεταγραφή είναι. Δεν καλύπτεται. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Όχι, είναι εξωφρενικό το νούμερο. Δεν είναι μεγάλο, είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, τι να πεις εσύ, αυτοί από εκεί που θα έρθουν θα δώσουν 150.000. Αυτοί μπορεί να έχουν τσάρτερ, μπορεί να. Ποιος ξέρει τώρα. Κοιτάξτε το άλλα τα οικονομικά δεδομένα εκεί πέρα. Θα δούμε πώς θα στήσει την ομάδα. Είναι ζόρικο το μάτι. Ακριβώς αυτό. Το στήσιμο είναι αυτό, έλεγα και πριν, δεν ξέρω αν άκουγες. Όλο το κλειδί για μένα είναι το στήσιμο. Αυτό ακριβώς. Και όλο το παιχνίδι θα παιχτεί στο κέντρο για μένα. Ακόμα παραπάνω συμφωνώ, φίλε, με αυτό. Ακόμα παραπάνω. Με την εμφάνιση που κάναμε κάτω, στην Κύπρο, δεν μιλάω για την εμφάνιση εδώ. Δύσκολο είναι, παιδιά. Ήτανε μέτρια εμφάνιση. Μέτρια ήταν. Δηλαδή για μένα ή θα βάλεις και τρίτο χαφ, θα παίξεις και με το ΣΑΣ αυτό όπως το λένε, θα παίξεις με τρεις στο κέντρο. Να μπορείς να βοηθήσεις και το Ματίγια λίγο να είναι πιο απελευθερωμένος και να παίξεις με τρεις μπροστά κορυφή. Αυτό έλεγα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο τώρα. Πώς βλέπει την ιδέα να κατέβουμε, όπως λες ακριβώς, με τρία αμυντικά χαφ, και είπε ότι είναι ένα σύστημα που δεν το δουλεύουν πολύ στην προπόνηση. Είναι είναι αναγκαστικό. Για μένα είναι αναγκαστικό. Ναι. Και η άλλη λύση που έχεις, αν δεν το παίξεις αυτό το σύστημα, θα πρέπει να παίξεις το σύστημα που έπαιξε εδώ με τους Κύπριους στην έδρα μας. Δηλαδή να αναγκαστείς να βάλεις τον Τόνσο, να τον τραβήξεις λίγο πιο πίσω και να μαρκάρει και αυτός. Να γίνεται στην ουσία και αυτός τρίτο χαβ. Δεν έχεις άλλη επιλογή, ρε. Ναι, που στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΛ πίεζε ο Τόνσο. Αν εκεί το χορτάρι είναι πλαστικό που λένε εκεί. Πλαστικό, τέτοιο όπως το λένε, και η μπάλα φεύγει γρήγορα και το παιχνίδι είναι πολύ ταχύτατο, θα μας πάρουν φαλάκι. Δεν ξέρω αν συμφέρει να βάλουμε και τον Ιντέγε εκεί πέρα ή να ξεκινήσεις με την κοινή μπροστά για να είσαι πιο γρήγορος. Άμα βάλεις τον την κοινή και παίξεις άλλο τέτοιο. Εμείς γρήγορους δεν έχουμε μπροστά, δηλαδή να εκμεταλλευτούμε αυτό που λες. Έχουμε τον την κοινή. Έχουμε, αλλά όπως είδες στη φάση. Έχουμε, αλλά δεν στη φάση που βγαίνουμε στην ΑΕΛ 3 με έναν και δεν μπορούσαμε να. Εντάξει, αυτό είναι η τελική μπάσα. Ναι. Δεν υπήρχε τελική μπάσα. Δεν έχεις την τελική μπάσα. Γρήγορος έχεις. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, συγγνώμη, ούτε προπονητή. Εγώ πιστεύω ούτε την ξέρω την ομάδα. Πιστεύω θα σκοράρει ο Άρης εκεί πέρα. Σκοράρει ο Άρης, άμα βάζει γκολ εκεί, είσαι καλά. Ναι. Άμα βάλει γκολ εκτός έδρας, είσαι καλά. Και 2-1 που λέει ο λόγος, κάτσε να χτυπήσω ξύλο να χάσουμε.
Δεν βλέπω πώς θα γλιτώσουν αυτοί εδώ πέρα, να σου πω την αλήθεια. Άμα χάσουμε 2-1, μην το συζητάς εδώ πέρα. Δεν βλέπω, δηλαδή. Εντάξει. Ούτε στον παπά, μην το πεις. Δεν θα το ήθελα, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα το ήθελα. Δεν το άρεσε. Θέλω να έχει 2, γιατί η ομάδα δείχνει ότι είναι ακόμα μέτρια. Δηλαδή, άστο. Καλύτερα έχει 2. Άστο. Ναι, εντάξει. Καλά. Έχει 2. Καλύτερα διπλό, ένα ρε φίλε. Ένα χι δύο. Καλύτερα ναι. Χι δύο. Καλά, καλύτερα 0-3. Ναι, ναι. Αυτό, για μένα. Αλλά αυτό κοίταξε, είναι η τέτοια. Και οι Σέρβοι τώρα δεν το είδαμε εκείνο το μάτσο. Δεν πήραν εκεί πέρα. Ναι. Ναι, 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 ναι. Α, την πατήσαν για αυτήν. Αυτή την πατήσανε. Την πατήσανε, φίλε, γιατί φάγανε γκολ στο 4. Και όταν τρώσε γκολ στο 4, φάγανε. Έτσι είναι. Τέταρτο λεπτό φάγανε γκολ. Και από ό,τι άκουσα, το πρώτο γκολ ήταν παρεβάλλη. Δηλαδή τον αφήσανε, μπήκε μέσα, έβαλε. Και εμείς πότε το βάλαμε στην Κύπρο κάτω. Στο 15. Στο 15. Στο 15. Και οι άλλοι την πατήσαν στο 0. Έτσι ακριβώς. Στο 15 φάγανε γκολ. Είναι ένα γκολ που αλλάζει όλη τη ροή του αγώνα. Κοίταξε, μετράει όμως το εκτός έδρας γκολ άμα το πετύχει. Είναι μεγάλη πότη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Βέβαια. Εκτός έδρας γκολ μετράει, είναι σαν διπλό. Δηλαδή άλλο να χάσεις 2-0 και να πεις είμαι ζόρικος εδώ, δεν πρέπει να φάω και γκολ, και άλλο να χάσω 2-1. 2-1, κερδίσω κι εγώ 2-1. Ας πάει και παράτες ο ναι, σωστά, και τι έγινε. Σωστά. Και τι σε πειράζει. Άσους εδώ θα, με 40 βαθμούς, 35 βαθμούς θα έχει εδώ πέρα να πούμε όταν θα παίξουμε. Λοιπόν αυτά. Καλό να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σας. Πάω, γεια σας. Χαιρετάμε. Τετάρτη εσύ δεν μπορείς, έτσι κι αλλιώς θα έχω Στέλιο Παπαντονίου εδώ πέρα, θα έχει περάσει και το μάτς του ΠΑΟ και θα είναι κάποιες ώρες πριν το μάτς. Άρα λέμε από τώρα καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας. Έτσι. Εγώ θέλω όχι 2. Ούτε 2-1, ούτε 1-0, ούτε τίποτα. Δεν είπαμε ότι θέλουμε 2-1. Δεν μου κάνει. Είπα ότι πιστεύω θα σκοράρει ο Άρης και λέω ακόμη και να χάσουμε, χτύπα ξύλο. Με 2-1 λέω, δύσκολο. Εγώ θέλω να είμαι ήρεμος. Θέλω 0-0, 1-1, 0-1, 0-2. Ήρεμος με 0-3 θα είσαι μόνο. Δεν είσαι. Και με 0-1 μια χαρά. Και με 0-1, εδώ, ναι. Ήρεμος με 0-1. Σε κάνουν 0-1 εδώ, ναι. Λοιπόν, και μετά άμα σου βάλουν και δεύτερο, είσαι αντίος. Τι, καλά, μου βάλουν και δεύτερο, ας αποκλείνομαι μόνος μου. Τότε τι. Και με 0-1 μου κάνουν εδώ, βάζω ένα κουλάκι 1-1 και τελείωσε. Με 0-1 και όταν είναι με έναν γκολ. Οτιδήποτε δεν είσαι. Εγώ ποτέ. Θέλω 0-0, 0-1, 0-2. Τέλος. Ρε φίλε, αλλιώς σου. 0-1 δεν είπες. 0-1. Και 1-0 είναι ημίχρονο εδώ. 1-0. Ωραία. Ο Άρης, ημίχρονο. Στο 88 1-1. Ναι. 6 λεπτά θα τρέμει το ποπό σου. Όχι. Όχι. Είμαι καμίνη. Θα τους λιώσω. Τελείωσε. Ναι. Θα βάλω Μιτζέν. Τι? Σάσα. Μπάσα, και Σάσα. Ματίγια στο κέντρο και δεν περνάει τίποτα. Πώς δεν περνάει? Δεν περνάει, ρε φίλε. Για 10 λεπτά δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει τίποτα. Στο 87 έπες. Στο 88. Για 5 λεπτά δεν περνάει τίποτα. Δεν έβαζε και πολλές καθυστερήσεις. Να το σφίξουμε. Σφίξω να φύγουμε. Σφύρα, σφύρα. Καλά, εντάξει. Να σου θυμίσω με τη Γιαγκελόνια. Στο 2-2. Γιαγκελόνια, ναι. 2-2 γινόταν, 2-3 ξέρεις τι γινόταν. Πάμε την Κατοβίτσα που άλλαξε τον φύλακα. Έβαλε τον Κουέντα μέσα. Με την Κατοβίτσα είναι το τελευταίο σχόλιο. Έβαλε με τον Κουέντα, έβαλε. Το τελευταίο σχόλιο. Χάνει το πέναλτι ο Κοφίδης, αποκλειόμαστε, το τελευταίο πέναλτι. Αποκλειόμαστε. Ναι, ναι. Μέσα σε 34,8 δευτερόλεπτα είχαν σβήσει προβολή. Δηλαδή δεν προλάβαμε 4 βήματα να κάνουμε. Κλείσαν, σβήσαν. Ο ένας τον άλλον έκανε έτσι, σαν τη φλόμιγα, για να βγούμε. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν πρόεδρος εδώ πέρα από την ίδια. Νομίζω ήταν Λάκης. Λάκης δεν ήτανε. Λάκης Ιωάννης δεν ήτανε. Δεν θυμάμαι. Νομίζω Λάκης Ιωάννης ήταν. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν. Αυτά. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα σας κρατήσω την τροφιά μέχρι τις 12. Εμείς ξανά, πρώτα Θεός, Τετάρτη εδώ με Στέλιο Παπαντονίου για την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα στις 8. Από μένα, τον Αντώνη και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν στην ηχοληψία να τον ευχαριστήσουμε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Βράδυ.